Κυρίες και κύριοι, πολύ πολύ καλησπέρα. Καλώς ήλθατε. Είναι σήμερα Πέμπτη βράδυ, 13 Ιουνίου 2024. Στη φλεγόμενη Αθήνα και Ελλάδα, 40 βαθμούς ο υδράργυρος. Πραγματικά, σε λίγες μέρες, αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, θα κυκλοφορούμε με καμήλες στους δρόμους προφανώς και φορώντας μαγιό θα κάνουμε εκπομπές. Όμως, νομίζω ότι ο τηλεοπτικός υδράργυρος σήμερα θα ανέβει έτη περαιτέρω, υπό την έννοια ότι έχουμε πολύ πλούσιο ρεπορτάζ, πολύ πλούσια έρευνα. Μια εκπομπή η οποία, όπως γνωρίζετε και εσείς, δεν φημώνεται. Όσο και αν κάποιοι προσπαθούν, εν πάση περιπτώσει, με διάφορες νομικές ενέργειες οι οποίες γίνονται. Είναι όλα δεκτά και αυτή η εκπομπή λέγεται Ανοιχτές Υποθέσεις και φυσικά έχουμε ανοιχτές θέσεις για όλους. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί συνεχίζεται η έρευνα και σήμερα για αυτό το φερόμενο κύκλωμα. Φερόμενο, επαναλαμβάνω, κύκλωμα. Στο οποίο επίσης φέρεται να πρωταγωνιστεί η ψυχολόγος της Ελλάδας, της ελληνικής αστυνομίας. Έχουμε νέους διαλόγους, νέα στοιχεία, νέες μαρτυρίες. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά μας στο στούντιο και θα μας δώσουν το δικό τους στίγμα σε ό,τι αφορά αυτή την υπόθεση, η οποία κρίνεται πάντα από τα δικαστήρια και ουχή από εμάς για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Λοιπόν, μας βρίσκεται. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Έχουμε τα τηλέφωνα καταγγελιών 211 212 20 19. Φυσικά έχουμε social media τα οποία μπορείτε να τα βλέπετε. Και το hashtag υποθέσεις, εκεί όπου σε εβδομαδιαία βάση δίνετε το δικό σας recital και πραγματικά είμαι πολύ ευγνώμων για τη μεγάλη αποδοχή. Μία αποδοχή η οποία μας συγκινεί και μία αποδοχή η οποία μας κάνει δυνατότερους και πιο αποφασισμένους να συνεχίσουμε αυτό το οποίο εμείς αποκαλούμε δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Καλησπέριζουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Θανάση Κατερινόπουλο, ο οποίος προφανώς επειδή ζεσταίνει το Θανάση, δεν φοράει σακάκι σήμερα. Καλησπέρα, Πέτρο. Η Μποτσοάνα μεταφέρθηκε στη φερόμενη Ελλάδα. Η Τρίπολη, πρωτεύουσα της Λιβύης. Μεταφέρθηκε στη φερόμενη Ελλάδα με τα φερόμενα σκάνδαλα και τις φερόμενες κλιματολογικές συνθήκες των 43 βαθμών και όχι 40. Και τους φερόμενους ανθρώπους οι οποίοι φέρονται επίσης να εμπλέκονται και όλοι χαίρουν του τεκμηρίου της αθωότητας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Ναταλή Βέλτσι. Γεια σας, καλησπέρα σας. Ναταλή μου, μια στιλιστική, αν με επιτρέπεις, παρατήρηση. Με τόση ζέστη μου, ντύθηκε στα μαύρα. Είσαι πολύ κομψή, πρέπει να σου πω. Αλλά... Ευχαριστώ, Πέτρο. Δεν ξέρω. Πενθεί. Πενθείς για κάτι? Τα εξώδικα που μου έρχονται. Και εσύ εξώδικα? Κι εγώ εξώδικα. Ωραία. Καλά ξεπερδέματα, Ναταλή μου. Ευχαριστώ. Εξ αριστερών ο κύριος Δημήτρης Ούρας, ο οποίος είναι γνωστός ψυχίατρος, αρρωγός και συχνός συνομιλητής εκπομπής. Καλησπέρα σας, κύριε Σούρα. Καλησπέρα, κύριε Κουσουλέ. Ένα πράγμα θα πω αντί για καλησπέρα περαιτέρω. Σας έχω μια έκπληξη σήμερα. Κίντερ έκπληξη. Ναι. Μια έκπληξη που αλλά θέλετε να σας την πω τώρα, αλλά νομίζω πρέπει να την πούμε, γιατί το έχω υποσχεθεί στους ανθρώπους που μου γράφουν στο Facebook. Το έχω υποσχεθεί, θα το πω. Οπότε το περιμένουν όλοι. Κύριε Σούρα, ξέρετε ότι είμαστε μια εκπομπή η οποία δεν λογοκρίνει. Ναι. Εγώ δεν χρησιμοποιώ καν τη σκαλέτα πολλές φορές. Και αφήνω τους καλεσμένους να εκφράσουν όλο θα τους το είναι και να πούν αυτά τα οποία θέλουν. Θα προσέξω, σας το υπόσχομαι, αλλά είναι μία έκπληξη. Ωραία. Και μία είδηση που τη διαβάσαμε μόλις πριν 5 λεπτά. Ωραία, θα το περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και σήμερα. Η κυρία Ελισάβετ Πούλιου, πρέπει να πω ότι με την κυρία Πούλιου είχαμε χαθεί τα τελευταία χρόνια. Πράγματι. Η κυρία Πούλιου, έτσι και Ελισάβετ, αν με επιτρέπεις, θέλω να το πω. Βεβαίως. Υπήρξες για πολλά χρόνια αρρωγός στις δημοσιογραφικές έρευνες τις οποίες έχω κάνει και με έχεις τιμήσει με την εμπιστοσύνη σου. Σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ. Και είσαι για έναν ιδιαίτερο λόγο, γιατί εκπροσωπείς έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται ότι έμπλεξε πολύ άσχημα με τη συγκεκριμένη. Μια οικογένεια, όχι έναν άνθρωπο. Μια οικογένεια, μια οικογένεια. Πέρασε τα πάντινα από την ψυχολόγο της αστυνομίας που είναι πλέον κατηγορούμενη. Θα μας τα πεις όλα αυτά. Άγιος Τάτσης, γνωστός δικηγόρος και ποινικολόγος. Καλησπέρα, κύριε Τάτση. Καλησπέρα, Πέτρο. Έχεις αποφασίσει να ανεβάσεις κι άλλο τη θερμοκρασία, βλέπω. Δύσκολα τα πράγματα και για εμάς που θα κληθούμε να σχολιάσουμε, αλλά και για τους δέκτες της δημοσιογραφικής κριτικής σου. Ανέβει ο υδράργυρος, ο τηλεοπτικός υδράργυρος. Είναι μια υπόθεση στην οποία έχω δώσει στο κοινό εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες όταν ξεκινήσαμε αυτή την έρευνα. Ξέρετε ότι είμαι ιδιαίτερα αμήλικτος ό,τι αφορά θέματα παιδιών. Κύριε Τάτση, και νομίζω είναι κάτι το οποίο το έχουν διαπιστώσει και τρόπος άσκησης δημόσιας εξουσίας εδώ πέρα. Ακριβώς. Πάρει σοβαρότερο θέμα. Η κυρία Σταματία Μάρκου. Καλησπέρα, κύριε. Τώρα εγώ σας νιώθω μέλος της εκπομπής πλέον. Και οπότε, θα συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο αξιότιμος κύριος συνάδελφος. Όχι άσκηση δημόσιας εξουσίας, κατάχρηση δημόσιας εξουσίας. Αυτό εξετάζουμε στην υποκρίση περίπτωση, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ακριβώς. Κυρία Μάρκου, και ότι η ερωτάτηση, σε όλους, επειδή είστε δικηγόροι.
αν υπάρχουν αποδείξεις, αν υπάρχουν βίντεο, αν υπάρχουν συνομιλίες, αν υπάρχουν τόσα πράγματα σε μια οποιαδήποτε υπόθεση, κάποιος έχει δημόσια το δικαίωμα να τοποθετηθεί? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό που εγώ σαν ψυχίατρος 40 χρόνια δεν το καταλαβαίνω. Μιλάμε για υποθέσεις που υπάρχουν συνομιλίες, μαρτυρίες, βίντεο, υπάρχουν χαρτιά. Υπάρχουν... Λοιπόν, έχω εγώ το δικαίωμα απλός άνθρωπος να μιλήσω ή δεν έχω να μιλήσω? Θα τα δούμε όλα αυτά σήμερα. Όπως ανέφερε ο κύριος Κουσουλός, το δικαίωμα ο καθένας να εκφράσει την άποψή του είναι απόλυτα σεβαστό και εμείς είμαστε υπερασπιστές αυτού του δικαιώματος. Πέραν τούτου όμως υπάρχει μια μετάκλητη παραπομπή στο δικαστήριο. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται ότι δήθεν δεν είναι κατηγορούμενοι, ότι δήθεν είναι για πλημελήματα. Θα τα δούμε όλα. Κυρία Μάρκου, αφήστε με, επιτρέψτε μου ακριβώς, να συντονίσω σήμερα. Η βραδιά είναι μεγάλη. Η έρευνα για τα κακουργηματικές πράξεις. Η βραδιά είναι μεγάλη. Ένα μήνυμα στους τηλεθεατές. Αυτό που θα ανέμενα κι εγώ θα ήταν σιωπή. Λοιπόν. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό σας το ρώτησα. Βέβαια. Συμφωνούμε. Λοιπόν, μην ξεκινάμε αυτό το διάλογο τώρα. Όχι. Επιτρέψτε μου μία συμβουλή στους τηλεθεατές. Πάρτε τον ανεμιστήρα, το air-condition, τι έχετε. Μοχιτάκι ή νεράκι ή χυμούλη. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Και όχι αλκοόλ, γιατί κάνει ζέστη. Και ο Θεός βοηθός. Ένα νεκρόνι θα τα πει. Ένα νεκρόνι. Και ο Θεός βοηθός που λένε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω με την έρευνα και τις νέες αποκαλύψεις ό,τι αφορά το κύκλωμα της, το φερόμενο κύκλωμα, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται η ουχή φερόμενη, αλλά ψυχολόγος της Ελλάς, γιατί δεν είναι φερόμενη γυναίκα, έχει τα πτυχία της, έχει και όλα αυτά τα στοιχεία και τα αποδεικτικά τα οποία την συνοδεύουν. Από την προηγούμενη εβδομάδα χρωστάω ένα μέρος της συνέντευξης την οποία μας είχε παραχωρήσει στην εκπομπή και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, από την κυρία Βίκη Γιαβή, υπηρεσιακή γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία μας αποκάλυψε πολλά και ενδιαφέροντα ό,τι αφορά τις τομές οι οποίες έρχονται στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Σε αυτό το μέρος της συνέντευξης η κυρία Γιαβή μιλάει για το κατά πόσο οι Έλληνες ιατροδικαστές, τους έχουμε γνωρίσει και αυτούς, και από την στραβή και από την ανάποδη, ελέγχονται σήμερα, αλλά και πώς θα ασκείται εφ' εξής, μετά από αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο νομίζω το επικροτούν άπαντες και άπαστες, πλην ελαχίστων, όπως πληροφορούμε, εξαιρέσεων. Πώς λοιπόν μετά από αυτό το νομοσχέδιο και αυτή την τομή θα υπάρχει αυτός ο έλεγχος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν υπήρξε μέχρι σήμερα. Πάμε να δούμε αυτό το απόσπασμα. Πώς θα μπορέσουμε να θωρακιστούμε σε ό,τι αφορά ενδεχόμενα κρούσματα διαφθοράς? Γιατί ξέρετε ότι είναι κομβικός ο ρόλος ενός ιατροδικαστή σε μια υπόθεση. Βέβαια. Δηλαδή, ένας παθολογικός θάνατος μπορεί να ονοματιστεί και να βαφτιστεί εγκληματική ενέργεια και αντίστροφα μια εγκληματική ενέργεια να αποδοθεί σε παθολογικό θάνατο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλα τα διακυβεύματα αυτά. Κοιτάξτε, οι ιατροδικαστές οι δικοί μας του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Και ως δημόσιοι υπάλληλοι διέπονται από τον δημοσιοπαλικό κώδικα. Στο δημοσιοπαλικό κώδικα υπάρχει ευρύτατο πλέγμα διατάξεων για πειθαρχικά παραπτώματα. Αυτά ισχύουν και στους ιατροδικαστές. Δεν ισχύει κάτι διαφορετικό στους ιατροδικαστές και δεν θέλουμε να ισχύει κάτι διαφορετικό. Ελέγχονται δηλαδή σήμερα οι ιατροδικαστές? Βεβαίως και ελέγχονται. Και να σας πω μάλιστα ότι στο καινούριο νομοσχέδιο κάποιες συγκεκριμένες παραβιάσεις, για παράδειγμα ας πούμε την ιατροδικαστική έκθεση που σας είπα πρέπει να έχει ένα ελάχιστο μίνιμουμ, εάν δεν τηρούνται για κάποιο λόγο προβλέπεται ακόμα και ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα. Παρομοίως θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ακριβώς συμβαίνει με τις ένορκες διοικητικές εξετάσεις. Εμείς στην εκπομπή παρουσιάσαμε την υπόθεση μιας ιατροδικαστή η οποία εν πάση περιπτώσει είχε αναμειχθεί και στην υπόθεση της Πάτρας, αλλά υπήρξαν και άλλες καταγγελίες σε ό,τι αφορά νεκροτομία, ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Για όλα αυτά έχει επιληθεί το Υπουργείο? Ναι, ναι. Εμείς κοιτάξτε, κύριε Κουσουλέ, όπως σας είπα, εφαρμόζουμε το δημοσιοπαλικό κώδικα. Όπου υπάρχει υπόνοια ότι μπορεί να έχει λάβει χώρα κάποιο γεγονός το οποίο δεν συνάδει με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή ενδεχομένως να υπάρχει και κάποια πράξη η οποία αντίκειται, δεν διστάζουμε να διατάξουμε και ένορκη διοικητική εξέταση. Ακριβώς για να το διαλαφκάνουμε. Να δούμε δηλαδή αν πράγματι έχει γίνει. Γιατί μπορεί αυτά όλα να μην συμβαίνουν κιόλας. Ναι. Και είναι κρίμα να αποδίδονται ευθύνες και σε υπηρεσίες και σε πρόσωπα μόνο και μόνο επειδή βγήκε ένα ρεπορτάζ. Μπορεί στην πραγματικότητα να μην σημαίνει τίποτα από όλα αυτά. Μία ένορκη διοικητική εξέταση λοιπόν θα καταλήξει αν οι ενδείξεις είναι ισχυρές ή όχι. Και από εκεί πέρα η πορεία είναι είτε μπαίνει στο αρχείο, είτε παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο. Γνωρίζω
ότι το προσεχές διάστημα επίκειται μια αλλαγή σε ό,τι αφορά την ιατροδικαστική υπηρεσία της Αθήνας, υπό την έννοια ότι στο εξοδοδείται ο κύριος Καρακούκης, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Πώς τη βλέπετε την επόμενη ημέρα στην ιατροδικαστική υπηρεσία, γιατί ήδη εγώ αντιλαμβάνομαι μέσω του ρεπορτάζ και της έρευνας την οποία κάνω ότι έχουν ξεκινήσει διάφορες έρηδες, ξέρετε, είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι εποφθαλμιούν την συγκεκριμένη θέση και ενδεχομένως και ορισμένοι από αυτούς να νομίζουν ότι ακόμα και σήμερα είναι βασιλικότεροι του βασιλέως, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι θέματα που συμβαίνουν σε όλες τις υπηρεσίες. Όλοι έχουν φιλοδοξίες, θεμητές ως ένα βαθμό. Από εκεί πέρα τώρα, δεν μπορώ να σας πω εγώ τι θα γίνει άμα φύγει ο κ. Καρακούκης. Υπάρχουν θεσμικά όργανα τα οποία θα αποφασίσουν και τη διαδοχή. Ποια είναι τα θεσμικά όργανα αυτά? Τα θεσμικά όργανα, όπως προβλέπουμε μέσα από τη διαδικασία του νομοσχεδίου, θα είναι ένα συμβούλιο που θα έχει επικεφαλής κάποιον πρόσωπο από το ΑΣΕΠ. Θα υπάρχει μία πλήρης διαφάνεια, ώστε δεν θα μπορεί να υπάρξει κάποια μομφή ότι γίνονται προσωπικές επιλογές ή επιλογές οι οποίες εξυπηρετούν κάποιες άλλες σκοπιμότητες. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά μας είπε η κυρία Γιαβίδα. Ήταν το τελευταίο μέρος συνέντευξης, την οποία δεν προλάβαμε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είχαμε εξελίξεις και τρέχαμε στα δικαστήρια να παρουσιάσουμε. Ραγδαίες εξελίξεις και ραγδαίες τομές, μεγάλες τομές, οι οποίες θα γίνουν στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Αυτό το οποίο εμένα με εκπλήσει και αναφέρομαι κυρίως στους δικηγόρους της παρέας, αλλά και κατ' επέκταση σε εσάς, κύριε Σούρα, είναι ότι μέχρι στιγμής, αυτό πληροφορήθηκα δια των επίσημων χειλαίων της κυρίας Γιαβή, για 20 και πλέον χρόνια οι κρατικοί Έλληνες ιατροδικαστές είναι ανέλεγκτοι. Δεν τους ελέγχει κανείς, είναι ανεξέλεγκτοι. Κάνει ο καθένας του κεφαλιού του. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα από μένα ότι μία ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη είναι πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά την βοήθεια την οποία πρέπει να παράσχει στο δικαστήριο προκειμένου να βγει η αλήθεια όταν έχουμε εγκλήματα ή περίεργους θανάτους. Καθορίζεται η πορεία ενός δικαστηρίου από μία ιατροδικαστική έκθεση. Είναι το Α και το Ω. Πολύ σωστά. Όταν έχουμε όμως... Όταν είναι ανέλεγκτος ο μηχανισμός αυτός, αντιλαμβάνεστε τι συνέπειες έχει αυτό στη δικαστική κρίση. Κύριε Μπουσουλέ, εδώ και χρόνια, όσοι διακονούμε περί των δικαστηρίων, βλέπουμε απίστευτα πράγματα. Πραγματικά φίδια. Ιατροδικαστικές εκθέσεις. Φίδια. Βλέπουμε απίστευτα πράγματα και κάθε ένας συνάδελφος μπορεί να σας διηγηθεί μια απίστευτη ιστορία. Mm-hmm. Πώς λύνεται αυτό, γιατί αυτό είναι η ουσία. Πώς θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Δεν είναι μόνο θέμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και αυτό θα ήθελα να βγει από τη σημερινή εκπομπή. Θα πρέπει με συναρμοδιότητα και του Υπουργείου Υγείας να υπάρξει ένας σαφής κώδικας δεοντολογίας του ιατροδικαστού, τόσο του κρατικού όσο και του ιδιώτη. Διότι έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις ιδιωτών ιατροδικαστών που κάνουν, ας το πούμε, εντός εγώ, κατευθυνόμενες πραγματογνωμοσύνες. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένας σαφής κώδικας δεοντολογίας και να αποτελεί λοιπόν η παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας του ιατροδικαστού πειθαρχικό αδίκημα τόσο σε επίπεδο δημοσίου υπαλληλικού κώδικα όσο και επίπεδο άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Και, ναι, δεν μπορεί 30 χρόνια τώρα να μην έχουμε ακούσει ότι έχει ελεγχθεί πειθαρχικά ένας ιατροδικαστής. Μία ιατροδικαστής η οποία υπηρετούσε πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω αν ξέρετε την περίπτωση, σε κάποια περιφέρεια. Το ακούσαμε περιφέρεια, και την προηγούμενη εκπομπή. Ναι, στη Λαμία. Η οποία δεν πατούσε το πόδι της στην υπηρεσία, ουσιαστικά. Ήταν σε διακοπές διαρκείας. Ήταν σε διακοπές διαρκείας και αναγκάζονταν οι χαροκαμένοι γονείς, οι συγγενείς, να πηγαίνουν σε άλλες τώρα, ξέρετε, υπηρεσίες, προκειμένου να υποστούν όλο αυτό το μαρτύριο, γιατί περί μαρτυρίου πρόκειται. Να μεταφέρονται πτώματα Σαββατοκύριακο, ακριβώς τώρα, γιατί βαριέται ο άλλος να πάει να εκδώσει το χαρτί. Μισό λεπτό να σας το πω αυτό τώρα το στοιχείο. Επί 12 χρόνια λοιπόν αυτή η κυρία λειτουργούσε με τον συγκεκριμένο τρόπο και τώρα προσφάτως τέθηκε σε αργία. Με στέρηση μισθού για 12 μήνες και εξαιτίας του γεγονότος αυτού υπήρχαν συγκεκριμένες αντιδράσεις από συγκεκριμένους δικηγόρους οι οποίοι πήγανε και τα κάνανε μαλλιά κουβάρια από ό,τι πληροφορήθηκα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν σπάς γάλατα, καλείσαι να τα πληρώσεις και να έχεις και αυτές τις συμπεριφορές οι οποίες δεν αρμόζουν, κατά την ταπεινή μου άποψη, σε ένα συλλειτουργό της δικαιοσύνης όταν ενεργεί με τον συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι. Γι' αυτά σας λέω, κρατήστε
μικρό καλάθι, μάλλον μεγάλο καλάθι να κρατήσουμε σε ό,τι αφορά τις τομές οποίες κάνει το Υπουργείο. Και εγώ είπα και στην κυρία Γιαβή ότι θα πρέπει να είναι, που είναι η γυναίκα, να είναι οπλισμένη με θάρρος και κουράγιο, γιατί γνωρίζετε ότι όταν υπάρχει ένα θέμα και συγκεκριμένα συμφέροντα πλήττονται, τότε αυτοί οι άνθρωποι θα αντιδράσουν ποικιλοτρόπως. Εγώ θα της έκανα μια ερώτηση. Παρακαλώ. Δεν κάνατε μια ερώτηση. Εγώ αυτή την ερώτηση της έκανα. Θα σας παίρνω μαζί μου στις συνεντεύξεις από... Ναι, από το δέχομαι και αυτό. Ναι. Εκτός των άλλων. Εφόσον είπατε ότι θα γίνει μια ανανέωση, ας το πούμε έτσι. Όχι, θα μπει ένας έλεγχος. Μια θα μπει ένας έλεγχος. Έπρεπε να συμβεί αυτό στην Πάτρα για να το αποφασίσετε να το κάνετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν δεν συνέβαινε αυτή η ιστορία που απασχόλησε όλο το Πανελλήνιο τουλάχιστον για 1,5 χρόνο, δημοσιογραφικές έρευνες, άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνανε και ξημερωνόντουσαν για να βγάλουν την είδηση, και αν δεν υπήρχαν μερικοί δημοσιογράφοι να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, θα σας καλούσε ή θα πηγαίνατε να τη ζητήσετε να σας κάνει αυτή τη συνέντευξη? Όχι, η κυρία Γιαβή είναι πάντα, έχει πάντα... Όχι, είμαι τι θα έλεγε? Δεν νομοθετεί. Δεν νομοθετεί η κυρία Γιαβή. Τι θα έλεγε? Δεν όχι, τι θα έλεγε? Τι θα έλεγε? Διότι αν δεν γινόταν αυτό που έγινε στην Πάτρα, κανένα δεν θα πήγαινε να την πάρει συνέντευξη, ούτε και εσείς. Τι λέτε καλά, δεν θα έπαιρνα εγώ συνέντευξη από την κυρία Γιαβή? Όχι, γιατί η κυρία Γιαβή είναι το νούμερο 2 του Υπουργείου. Εφόσον η ίδια παραδέχεται ότι 20 ολόκληρα χρόνια. Η κυρία Γιαβή είναι αυτή η οποία ξεκίνησε τη ΣΕΔΕ. Αυτή τη διαδικασία, δεν θα σας έλεγε. Η κυρία Γιαβή, και πρέπει να το πω, είναι η γυναίκα η οποία με στεντόρια φωνή, όταν αποδείχθηκε μέσω της δημοσιογραφικής έρευνας της εκπομπής στο χάλι της Πάτρας και το τι ακριβώς συνέβη με την ιατροδικαστή η οποία κατοικοεδρεύει στην Πάτρα, είναι εκείνη η οποία ζήτησε αντίγραφο της εκπομπής και την επομένη μέρα... Καταλάβατε την το κατάλαβα. Όχι, δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβατε. Συνέβη το χάλι της Πάτρας. Αν δεν συνέβαινε το χάλι της άλλα Πάτρας, άλλα 20 θυμίσω... χρόνια δεν θα γινόταν τίποτα. Να θυμίσω ότι είμαστε χώρα που η ιατροδικαστή σε περίπτωση θανάτου κάποιου ανθρώπου στην Χαλκίδα, νομίζω, διάγνωσε ως αιτία θανάτου παθολογικά αίτια και μόλις τον γύρισαν Μπρούμητα, είχε 5 τρύπες στις αποσφαίρες στην πλάτη. Ναι, τον οποίο τον είχαμε αναζητήσει μέσω της εκπομπής. Παθολογικά, είχε 5 σφαίρες, 5 τρύπες ο άνθρωπος. Ναι, εντάξει, αυτά είναι έτσι. Τα ίδια λένε. Μαχαιριές, μαχαιριές. Ακούστε να δείτε. Τρομερό λάθος αυτό το οποίο. Δηλαδή, τι κατάλαβε, σπυράκια ήταν. Όχι, δεν ήταν σπυράκια, δεν ξέρω. Τσιμπήματα από κουνούπια μπορεί να ήταν. Αλλά εμένα τι με ενοχλεί επίσης. Εμένα με ενοχλεί και το έχω πει και θα το λέω μέχρι να φύγω από αυτόν τον μάταιο κόσμο. Με ενοχλεί η διαπλοκή. Αυτή τη διαπλοκή θα κληθεί να σπάσει το γόρδιο δεσμό το Υπουργείο. Διαπλοκή. Αποκαλύψαμε ότι οι ιατροδικαστές παίρνανε αντίγραφα τις δικογραφίες πριν πάνε να καταθέσουν από το συνήγορο της κατηγορουμένης για την υπόθεση της Πάτρας. Και η ίδια η ιατροδικαστής είχε βάλει πλώρη να έρθει ως επικεφαλής στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά, όπου εκεί θα παιχτεί ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, γιατί από ό,τι πληροφορήθηκα, εν ευθέτω χρόνο η ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά θα αναλάβει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των νοτίων προαστίων και των νησιών. Και φυσικά στη μέση υπάρχει και το θέμα των ταριχεύσεων. Όλα αυτά τα οποία σας λέω, θυμηθείτε τα, γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας. Ξέρω πάρα πολύ καλά το παιχνιδάκι το οποίο έχουν στήσει ορισμένοι. Άνω τελεία, μη σχολιάσει κανείς. Όχι. Πάμε στο βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής, στην συνέχεια της μεγάλης έρευνας. Κυρία Χρυσικάκη, είστε έτοιμοι για το φίλερ? Έλα, παπά. Έλα, αγάπη μου, γιατί κλαις? Τι έγινε? Μου έριξε η μαμά, το άκουσα. Μου έριξε ένα ποτήρι, ρε, ένα... Τι να πούμε τώρα. Εγώ έχω αντρικά. Και αυτός ο πατέρας είχε αποξενωθεί από το παιδί του. Χάρη σε τις ενέργειες, όπως καταγγέλλεται, της συγκεκριμένης ψυχολόγου της Ελλάς. Αυτός ο πατέρας είχε αποξενωθεί από το παιδί του. Και ακούτε τώρα και βλέπετε, φίλες και φίλοι, ένα αγγελούδι. Πώς μιλάει στον μπαμπά του και για ποιο λόγο τον εκλυπαρεί. Και πώς ουρλιάζει, και πώς ουρλιάζει. Σπαράζει η ψυχή του. Σπαράζει η ψυχή του.
Ένα παιδάκι 6 ετών, το οποίο ζητεί βοήθεια από ένα γονέα, ο οποίος δεν μπορεί να το βοηθήσει, εξαιτίας του γεγονότος ότι με ψευδείς γνωματεύσεις και βεβαιώσεις και όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν, ο γονέας αυτός αποξενώθηκε. Και μετά έχετε την απέτηση ορισμένη, η εκπομπή, να σταματήσει την έρευνα. Αυτή η έρευνα δεν θα σταματήσει, γιατί έχουμε να κάνουμε με τα παιδάκια. Λοιπόν, την προηγούμενη Τετάρτη εστάλησαν στα γραφεία της εκπομπής, στον τηλεοπτικό σταθμό Open, στις εταιρείες παραγωγής και στην εφημερίδα BAM, δύο εξώδικα. Τα εξώδικα, το ένα εξώδικο το υπογράφει η κυρία Αλεξάνδρα Πίσχινα, πρώην εισαγγελέας ανηλίκων και αντισαγγελέας εφετών, και το δεύτερο εξώδικο το αποστέλει, αποστολέας του δεύτερου εξωδίκου, είναι ο κύριος Δημήτρης Ραϊκόπουλος, δικηγόρος και σύζυγος της δικαστού της κυρίας Σκάρπ. Διαμαρτύρονται γιατί, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, μέσω της έρευνας της εκπομπής συκοφαντήθηκαν, κάνουν λόγο για μια αντιδεοντολογική συμπεριφορά από τον υποφαινόμενο και τη δημοσιογραφική του ομάδα και, εν πάση περιπτώσει, διαμαρτύρονται εντονότατα, ζητώντας να ανακαλέσουμε. Πάμε να δούμε, λοιπόν, το τι ακριβώς καταγράφεται στα εξώδικα και το τι ακριβώς ζητείται από εμάς. Από την κυρία Αλεξάνδρα Πίσχινα, επαναλαμβάνω, και από τον κύριο Δημήτρη Ραϊκόπουλο. Παρακαλώ. Την Τετάρτη, η πρώην εισαγγελέας ανηλίκων και νυν αντισαγγελέας εφετών Αλεξάνδρα Πίσχινα, αλλά και ο δικηγόρος Δημήτρης Ραϊκόπουλος, σύζυγος της δικαστού Σκάρπου, έστειλαν εξώδικο με αφορμή την εκπομπή Ανοιχτές Υποθέσεις της 30ης Μαΐου 2024. Όπως επισημαίνει, στη συγκεκριμένη εκπομπή, η οποία ως γνωστόν ασχολήθηκε με την υπόθεση της ψυχολόγου της Ελλάς, παρακολούθησε με αγανάκτηση και έκπληξη να αναφέρεται η κυρία Πίσχινα ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που δήθεν υπάρχει στους κόλπους δικαιοσύνης και σκοπό έχει την προστασία συγκεκριμένου προσώπου με παρεμβάσεις υπέρ της. Στο ίδιο εξώδικο διαμαρτύρεται επειδή αναφέρθηκε ρητά το όνομά της και ιδιότητά της με σαφείς αναφορές ότι υπάρχει κάλυψη σε ποινική έρευνα που εκκρεμεί σε βάρος του, κάτι που η κυρία Πίσχινα χαρακτηρίζει ως απόλυτα ψευδές και δυσφημιστικό σε βάρος της. Μέσω του ίδιου εξωδίκου, η κυρία Πίσχινα διαμαρτύρεται και για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας BAM στο ρεπορτάζ της Κυριακής 2 Ιουνίου 2024, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλει την τιμή και την υπόλοιψή της, παρουσιάζοντας ότι δήθεν χαρακτηρίζει αθωοθέτες μπαμπάδες ως παιδόφιλους και ότι συνέστησε η ίδια συγκεκριμένο δικηγόρο στην ψυχολόγο, υποστηρίζοντας ότι η ίδια, δηλαδή η ψυχολόγος, είχε κάνει την επιλογή της. Η κυρία Πίσχινα μας γνωστοποιεί μέσω του εξωδίκου ότι στην 25ετή υπηρεσία της ως δικαστική λειτουργός είχε πάντοτε άμεμπτη υπηρεσιακή και λειτουργική δράση, κατά την οποία πάντα τίμησε και τιμά το λειτουργήμά της. Έτσι λοιπόν η κυρία Πίσχινα με καλεί εντός 10 ημερών να ανακαλέσω και γι' αυτό δηλώνω ρητά ότι ουδέποτε η αντισαγγελέας Εβετών Αλεξάνδρα Πίσχινα υπήρξε μέλος κυκλώματος που βιάζει παιδιά και ουδέποτε υπήρξε μέλος εγκληματικής οργάνωσης παρυφές δικαιοσύνης που μετέτρεψε γονείς σε ασεργείς. Οτιδήποτε αντίθετο δημοσιεύθηκε από εμένα και τους συνεργάτες μου είναι προϊόν πλημελούς πληροφόρησης, άγνοιας και εκπαραδρομής αυθαίρετης κρίσης μου. Για τους λόγους αυτούς, ανακαλώ ρητά και κατηγορηματικά τους συγκεκριμένους προσβλητικούς ισχυρισμούς μου κατά της Αλεξάνδρας Πίσχινα, όπως αυτοί προβλήθηκαν δημόσια στην ανωτέρα εκπομπή μου Ανοιχτές Υποθέσεις, στο πρωτοσέλιδο και σελίδα 17 της έκδοσης εφημερίδας BAM στο ρεπορτάζ της 2ης Ιουνίου 2024 και στην ανάρτηση στο δικαστικό ρεπορτάζ στις 4ης Ιουνίου του 2024. Στο εξώδικό του, ο κ. Ραϊκόπουλος επισημαίνει ότι η εκπομπή προσέβαλε βάναυσα την προσωπικότητά του, όσο και τη συζύγου του, και ότι η συμπεριφορά μας αντιβαίνει κάθε κανόνα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και είναι άκρος παράνομη, αφού πέραν της προσβολής της προσωπικότητάς τους, προβήκαμε και σε παραβίαση των δεδομένων προσωπικού του χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν, με καλεί να ανακαλέσω και γι' αυτό δηλώνω ότι στην εκπομπή 23 Πέμπτου 2024 και στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας που διεξάγουμε για την υπόθεση των ψευδών γνωματεύσεων, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ψυχολόγος Ελλάς, αναφερθήκαμε στο όνομα, την ιδιότητα και την ενδεχόμενη ανάμειξη στην υπόθεση αυτή του δικηγόρου Ραϊκόπουλου και τη συζύγου του δικαστού Σκάρπ. Από αυτή τη θέση καλούμαστε να αποκαταστήσουμε τα ονόματα των προαναφερομένων, τη τιμή και την υπόλοιψή τους και την αναφορά στα προσωπικά τους δεδομένα. Φυσικά θέλω να επιθυμίσω τόσο στον κύριο Ραϊκόπουλο, όσο και στην κυρία Πίσχινα, ότι πάντα σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας, παντός εμπλεκομένου και μη προσώπου, καθώς και ότι τόσο ο ίδιος,
ο κύριος Ραϊκόπουλος, όσο και η κυρία Πίσχυνα, είχαν κληθεί να παρευρεθούν στην εκπομπή. Λοιπόν, αυτά ήταν τα εξώδικα τα οποία δεχτήκαμε την περασμένη Τετάρτη από την κυρία Πίσχυνα και τον κύριο Ραϊκόπουλο. Όσο οφείλαμε εμείς, κάνουμε το χρέος μας απέναντί τους. Ανακαλούμε τα όσα τους προσέβαλαν και αποσυνδέοντας λοιπόν τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα, θα μιλήσω γενικά τώρα, έτσι, δεν μιλάω για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, θέλω να πω κάτι. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την έρευνα και σας κοιτάω στα μάτια και σας το λέω, δώσαμε έναν όρκο τιμής. Ξέρετε, εμείς δεν είμαστε μια δημοσιογραφική ομάδα η οποία έχει δεκάδες ρεπόρτερ. Είμαστε ένα μικρό γαλατικό χωριό. Έτσι βγαίνει αυτή η εκπομπή. Με συνεργάτες, στους οποίους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί νυχθημερών εργάζονται προκειμένου να παραχθεί αυτό το δημοσιογραφικό αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή την έρευνα, δώσαμε ένα όρκο τιμής. Ο Αστερίξ και ο Βελίξ έδωσαν ένα όρκο τιμής. Ότι θα πάμε αυτή την ιστορία μέχρι το τέλος. Θυμάστε ότι και για άλλες υποθέσεις σας έχω πει το ίδιο πράγμα και γνωρίζετε ποιες είναι οι εξελίξεις. Θα ξεκαθαρίσω και κάτι άλλο. Ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση προσωπικής στοχοποίησης κανενός. Σεβόμαστε όλα τα άτομα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται. Το μόνο το οποίο κάνουμε εμείς είναι να παρουσιάζουμε το προϊόν της έρευνας. Πολλές φορές η έρευνα γνωρίζεται ότι είναι δυσάρεστη για ορισμένους. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι δική μας ευθύνη. Δηλαδή, δεν μπορεί να μετακυληθεί η ευθύνη σε εμάς. Εμείς τιμούμε το δημοσιογραφικό λειτουργήμα, τηρούμε απαρέκκλητα τον κώδικα δεοντολογίας. Γνωρίζετε όλοι σας ότι σε όλες τις εκπομπές καλούμε όλα τα πρόσωπα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται ή, εν πάση περιπτώσει, καταγγέλλονται, προκειμένου να έρθουν εδώ, στο στούντιο, ενώπιον ημών και να μας δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις, να μας πούνε τη δική τους ιστορία. Από εκεί στο εξής, από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να ξεκαθαρίσω και κάτι άλλο. Ότι ο μοναδικός μας στόχος και χρέος μας, απέναντι και στο τηλεοπτικό αλλά και στο αναγνωστικό κοινό, είναι να βγει στο φως η αλήθεια για μια υπόθεση με έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον, όπως είναι η επίμαχη υπόθεση του ερευνόμενου κυκλώματος έκδοσης ψευδών γνωματεύσεων, ώστε να αναδειχθεί η αλήθεια και να αποκατασταθεί το δίκαιο για όσες τυχόν παιδικές και όχι μόνο ψυχές έχει κλονίσει βαθιά αυτή η δράση του φερόμενου κυκλώματος, το οποίο ερευνάται από τη δικαιοσύνη και ερευνάται και δημοσιογραφικά από μας. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί γνωρίζετε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και προσωρινές διαταγές, ασφαλιστικά μέτρα κτλ. Συρθήκαμε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Εγώ χαίρομαι, γιατί μπορεί να είμαστε 108 ό,τι αφορά το θέμα της ελευθερίας του τύπου, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να το αναδείξουμε όλοι οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι κάνουν έρευνα και ερευνητική δημοσιογραφία. Είναι κάτι το οποίο εμένα με θλίβει βαθύτατα όταν είμαστε κάτω από χώρες όπως είναι η Καμπότζη, η Μποτζουάνα, δεν ξέρω ποιες είναι, η Γκάνα και κάποιες άλλες χώρες. Όμως χάρηκα πραγματικά γιατί η δικαιοσύνη, στεκόμενη στο ύψος και σεβόμενη τη συνταγματικά και ευρωπαϊκά κατοχυρωμένη ελευθερία του τύπου, απέρριψε σχεδόν όλα τα αιτήματα της άλλης πλευράς. Και το μόνο το οποίο δέχθηκε είναι να μην αναφέρεται ολόκληρο το ονοματεπώνυμο, να μην αναρτά τη φωτογραφία και να μην υπάρχει επεξεργασία στη φωνή της. Αυτό το οποίο λοιπόν εμείς λέμε είναι όχι στο σκοτάδι και όλα στο φως. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Κυρία Χρυσικάκη, για να συνεχίσω τη ροή της εκπομπής, δείξτε μου πάλι το φίλερ με αυτό το παιδάκι, με τον μπαμπά. Έλα, μπαμπά. Έλα, αγάπη μου, γιατί κλαις, τι έγινε? Μου έριξε η μαμά στο ποτήρι, ρε, στο
Ναι, κύριε Σούρα, δεν ξέρω, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Τώρα, μετά από όλα αυτά που άκουσα, θα προσπαθήσω να φορμουλάρω την έκπληξη κάπως διαφορετικά. Άλλα ήθελα να πω, ζητώ συγγνώμη από αυτούς που περιμένουν. Το θέμα θα το πω. Αλλά εδώ τα πράγματα αλλάζουν λιγάκι. Πάντως υπάρχει μια ιστορία από έναν μπαμπά, ο οποίος κατηγορήθηκε για ασέλγεια. Πήρε τα απαραίτητα χαρτιά που έπρεπε να πάει, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και αθώθηκε ομόφωνα. Μετά την αθώωσή του, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, η πρώην γυναίκα του τον κατηγόρησε για ακριβώς το ίδιο πράγμα, για ασέλγεια, στο δεύτερο παιδί. Και αυτή τη φορά δεν πήγε με άλλον δρόμο και σε άλλους δρόμους, αλλά πήγε στη συγκεκριμένη ψυχολόγο. Το θέμα που σας αναφέρω είναι ακόμη στα δικαστήρια. Ο άνθρωπος έχει εξοντωθεί οικονομικά και συναισθηματικά. Μου τηλεφώνησε. Έχω όλη την ιστορία στα χέρια μου, την ξέρω πολύ καλά. Επειδή, ξέρετε, και εγώ είμαι από τους ανθρώπους που λέω αλήθειες, τουλάχιστον προσπαθώ. Η ιστορία είναι αυτή, όπως σας την είπα. Δεν μπορώ να πω παραπάνω στοιχεία μετά από την εξέλιξη που πήρε η ιστορία με αυτή που μόλις διαδιάστηκε με τα εξώδικα. Σέβομαι πάρα πολύ τη δικαιοσύνη, ναι, και γι' αυτό σταματάω εδώ. Η ιστορία όμως είναι αυτή. Πρώτη φορά μου συνέβη να ακούσω μια τέτοια ιστορία να αθωωθεί κάποιος για ασέλγεια, ομόφωνα, και να κατηγορηθεί μετά από λίγους μήνες για την ίδια ασέλγεια στο δεύτερο του παιδί. Είναι τρομερά πράγματα και είναι και τρομερές οι αποκαλύψεις οι οποίες θα γίνουν σήμερα, γιατί επαναλαμβάνω, η έρευνα, φοβερό, κύριε Σούρα, συνεχίζεται και νέοι διάλογοι θα δουν σήμερα το φως με συλλειτουργούς της δικαιοσύνης οι οποίοι ομιλούν με τη συγκεκριμένη ψυχολόγο. Θα δείτε τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά της υποδείκνυαν πώς πρέπει να γνωματεύσει και το τι πρέπει να γράψει προκειμένου να κερδιθούν οι υποθέσεις και να στιγματιστούν και να αποξενωθούν αυτά τα παιδάκια. Θα δείτε μια άλλη πρωτοφανή ιστορία με έναν άνθρωπο ο οποίος προσέφυγε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και τη φερόμενη εμπλοκή μίας δικαστού και μίας άλλης κυρίας, η οποία ήτανε εισαγγελέας ανηλίκων και για την οποία υπάρχει αναφορά στον Άριο Πάγο από το 2022, αλλά αυτή η αναφορά... 21, συγγνώμη κύριε Μάρκου. Αυτή η αναφορά αγνοείται, κάπου έχει κλειδωθεί σε κάποιο σιρτάρι προφανώς, και σας το λέω γιατί επικοινώνησα εγώ με την επιθεώρηση του Αριού Πάγου. Και θα δούμε και το τι άλλο θα αποκαλύψει η σημερινή έρευνα. Γι' αυτό σας λέω, μείνετε κοντά μας μέχρι τις 2. Όμως, ως απάντηση, Θανάση μου, όχι ως απάντηση σε αυτά τα εξώδικα, ως απάντηση γενικότερη για το λόγο για τον οποίο βρισκόμαστε στην 108η θέση σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου, πρέπει να πούμε ότι πολύ συχνά, και το έχω υποστεί και εγώ κατά το παρελθόν, υπάρχει μία μέθοδος η οποία ακολουθείται από πρόσωπα τα οποία δεν θέλουν ανοιχτά και εξάστερα να τοποθετηθούν, αλλά επιλέγουν τη μέθοδο του SLAP, του Strategic Lawsuit Against Public Participation, κοινώς στρατηγικές νομικές κινήσεις κατά της συμμετοχής του κοινού. Κοινώς εκδικητικές και απειλητικές αγωγές, οι οποίες γίνονται, κύριε Τάτσι, σε βάρος δημοσιογράφων, προκειμένου αυτοί οι δημοσιογράφοι να φημωθούν. Με αφορμή την θέση 108 που έχει η Ελλάδα και τα ασφαλιστικά μέτρα που κοινοποιήθηκαν σε εσάς και τις προσωρινές διαταγές, θα πω το εξής επί της αρχής. Ναι. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε επεξεργασία και ξέρω ότι είναι προς το τελικό στάδιο η υπερψήφιση ενός κανονισμού, δηλαδή υποχρεωτικού κανόνα δικαίου για όλα τα κράτη-μέλη, που θα αντιμετωπίσει το φαινόμενο του SLAP. Τις εκφοβιστικές αγωγές, ιδίως αναφορικά από αυτές που στρέφονται σε δημοσιογράφους, στην αποκαλυπτική δημοσιογραφία. Βεβαίως, πριν από αυτό να πούμε και το εξής. Και τα εθνικά δικαστήρια, αλλά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έχουν κρίνει ότι τα δημόσια πρόσωπα ή τα πρόσωπα που ασκούν δημόσια εξουσία οφείλουν να ανέχονται τη δημόσια κριτική, να είναι δεκτικά κριτικής και δεκτικά δημοσιογραφικής έρευνας. Ακόμα και καθ' υπερβολή
από πλευράς του δημοσιογραφικού οργάνου. Διότι το μείζον του προστατευόμενου αγαθό είναι η ενημέρωση της κοινής γνώμης. Αυτό έχουν κρίνει και τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Λοιπόν. Και αυτό να είστε σίγουρος ότι στο τέλος, όλα αυτά τα ένδικα μέσα που έχουν ασκηθεί θα πάνε κουβά. Δεν ξέρω που θα πάνε. Με λυπεί το γεγονός ότι εδώ εφαρμόζουν κάποιους νόμους και δεν έχουν καταλάβει, και νομικοί περισσότεροι, λυπάμαι που το λέω, ότι ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να φτάσει μια υπόθεση στη δικαιοσύνη, η οποία είναι ένα ιδανικό. Θα φέρει την αλήθεια στο φως. Η αλήθεια δεν κρύβεται, Πέτρο μου. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Βγαίνει πάντα στο φως. Και καθαρός ουρανός, λένε στο δικό μου το χωριό, αστραπές δεν φοβάται. Ιδού η Ρόδος, λοιπόν, ιδού και το πίδημα. Ας έρθουν εδώ όλοι όσοι νομίζουν ότι αδικούνται να πούν πέντε πράγματα. Όχι, δεν έρχονται εδώ. Πηγαίνουν, βγαίνουν σε άλλες εκπομπές. Σε άλλες εκπομπές και μας χαρακτηρίζουν εμάς ως αιμονικούς, παρά το γεγονός ότι έχουν κληθεί και προσπαθούν να απαντήσουν μέσω άλλων εκπομπών. Όχι, κύριε. Εδώ η υπόθεση αυτή. Ακούστε με λίγο. Αν θέλετε, κύριε, που σας σέβομαι και σας υπολείπομαι, ελάτε σε αυτή την εκπομπή. Μην πηγαίνετε αλλού και βγαίνετε σε παράθυρα και κάνετε μονολόγους. Τα έχω ξαναζήσει αυτά στο παρελθόν. Εδώ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα, όπως λένε στο χωριό μου. Πάμε να καταλάβετε τι είναι το ΣΛΑΠ, γιατί έχουμε διακριμένους επιστήμονες οι οποίοι μας μιλούν για το ΣΛΑΠ. Και φυσικά έχουμε και αντίδραση της ΕΣΥΑ μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Φαντάζομαι θα συμβάλλει και ο κύριος Αυτιάς ως δημοσιογράφος στην περαιτέρω μεταξέλιξη του. Ο Γιώργος είναι φίλος μου και χάρηκα πάρα πολύ για την πρωτιά του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι το ΣΛΑΠ. Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα αντιμετωπίζει ολοένα μεγάλες προκλήσεις και κινδύνους, ιδίως τα τελευταία χρόνια. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η χώρα μας κατέλαβε την τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 107η θέση μεταξύ 180 χωρών παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δίκτυο Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα. Ένας από τους βασικότερους δείκτες για την εκτίμηση της ελευθερίας του τύπου είναι τα SLAPs, δηλαδή οι αγωγές που ασκούνται κατά δημοσιογράφων λόγω των ερευνών ή της κριτικής που έχουν ασκήσει σε ζητήματα δημόσιου συμφέροντος και έχουν ως στόχο τον εκφοβισμό και την ηθική και οικονομική εξόντωσή τους. Η αντιμετώπιση της ερευνητικής δημοσιογραφίας ως απειλή και οι εκδικητικές μηνύσεις και αγωγές κατά δημοσιογράφων δημιουργούν μεγάλη ανησυχία. Όχι μόνο για την παραβίαση των δικαιωμάτων τους, αλλά πρωτίστως για το μέλλον της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα. Τον Μάρτιο του 2024, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε οδηγία για την προστασία των προσώπων, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφων, που υψώνουν τη φωνή τους για θέματα δημοσίου συμφέροντος. Με την συγκεκριμένη οδηγία, τα πρόσωπα αυτά προστατεύονται εναντί καταχρηστικών αγωγών που αποσκοπούν στη φήμωσή τους. Έτσι, οι δημοσιογράφοι και όλοι οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μπαίνουν στο στόχαστρο των λεγόμενων στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής τους σε έρευνες κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής θα προστατεύονται με συγκεκριμένες διαδικαστικές εγγυήσεις και μέτρα. Σύμφωνα λοιπόν με την οδηγία, οι δημοσιογράφοι που μπαίνουν στο στόχαστρο μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο να απορρίψει μια βάσιμη αγωγή. Για την οδηγία αυτή, μίλησε στις ανοιχτές υποθέσεις ο Κώστας Στρατιλάτης, αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο οποίος ανέφερε ότι ο σκοπός της είναι να μην φοβούνται οι δημοσιογράφοι να μεταδώσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για το θέμα που καλύπτουν. Η οδηγία αυτή, η λογική της είναι να προστατεύσει όσους ενημερώνουν το κοινό, όσους πληροφορούν το κοινό, όχι μόνο δημοσιογράφους, βεβαίως κυρίως δημοσιογράφους και ΜΜΕ, αλλά και άλλα πρόσωπα όπως ΜΚΟ, μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πανεπιστημιακών, καλλιτεχνών, συνδικαλιστών και πολιτών που ασκούν αυτό που θα λέγαμε δημοσιογραφία στο διαδίκτυο, να τους προστατεύσουν από αγωγές προσώπων τα οποία αισθάνονται ότι θίγονται, αγωγές οι οποίες θα κριθούν, βεβαίως αν κριθούν, προδήλωσα βάσιμες. Ο σκοπός είναι να αποτραπεί ο εκφοβισμός αυτών των προσώπων όταν ενημερώνουν το κοινό. Δηλαδή, εδώ το βασικό αγαθό που θέλει να προστατεύσει αυτή η νομοθεσία είναι η αμερόληπτη ενημέρωση, η πολυφωνική ενημέρωση. Ο σκοπός είναι να μην φοβούνται οι δημοσιογράφοι να μεταδώσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες με το θέμα που καλύπτουν
και επίσης να εκφράσουν την άποψή τους. Επαναλαμβάνω, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι, καθένας ο οποίος ασκεί την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης άρα του κοινού με διάφορα μέσα σε θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος. Η έννοια των θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος είναι πολύ ευρεία. Είναι οτιδήποτε μπορεί να αφορά λόγου χάρη κάποια διαδικασία νομοθεσίας ή κάποια δικαστική διαδικασία ή μπορεί θέμα δημοσίου συμφέροντος να είναι πληροφορίες που αφορούν διαφθορά, απάτη. Οποιοδήποτε ζήτημα αγγίζει την κοινωνία συνολικά. Η κρίσιμη λέξη είναι αμερόληπτη ενημέρωση. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός. Γιατί έχει γίνει αισθητό ότι αυτό είναι ζήτημα δημοκρατίας, ζήτημα ελευθερίας, αλλά και ζήτημα οικονομίας. Στην εκπομπή για το ίδιο θέμα μίλησε και ο συνταγματολόγος Κώστας Χρυσόγονος, ο οποίος υποστήριξε μεταξύ άλλων πως τα ελληνικά δικαστήρια συχνά παρερμηνεύουν τις διατάξεις τόσο της αστικής όσο και της ποινικής νομοθεσίας που αποσκοπούν στην προστασία της προσωπικότητας. Τα ελληνικά δικαστήρια συχνά παρερμηνεύουν τις διατάξεις τόσο της αστικής όσο και της ποινικής νομοθεσίας που αποσκοπούν στην προστασία της προσωπικότητας κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καταλήγουμε σε υπερβολική περιστολή της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελευθερίας της έκφρασης. Και δεδομένου ότι η ελευθερία της έκφρασης κατοχυρώνεται επίσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η στάση αυτή της ελληνικής νομολογίας οδηγεί σε καταδίκες της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι οποίες μας εκθέτουν διεθνώς. Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, Άρη Αγάτσα, μιλώντας στις ανοιχτές υποθέσεις, τόνισε πως η ΕΣΥΕΑ έχει ζητήσει την κατάργηση του τυποκτόνου νόμου 1178 του 81, που μοναδικό σκοπό έχει να πλήξει την ελευθερία του τύπου. Πάγια θέση της ενώσεως συντακτών είναι η εξής. Καθήκον του δημοσιογράφου είναι η ενημέρωση του κοινού για όλα τα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και του Παγκόσμιου Χάρτη της Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Θέση της ενώσεως είναι ότι τα θέματα που προκύπτουν από τη δημόσια κριτική δεν πρέπει να λύνονται στις αίθουσες των δικαστηρίων. Άλλωστε η ΕΣΥΕΑ έχει ζητήσει την κατάργηση του τυποκτόνου νόμου 1178 του 81, ώστε να πάψει η βιομηχανία αγωγών που σκοπό έχουν να πλήξουν την ελευθερία του τύπου. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι σε ό,τι αφορά το ΣΛΑΠΤΑ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους επιστήμονες και την κυρία Γάτσα, οι οποίοι μίλησαν για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Βλέπετε, ξέρετε, έχουμε και δημοσιογράφους οι οποίοι πολλές φορές δολοφονούνται. Στην Ελλάδα έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Έχουμε και τον αείμνηστο Γιώργο Καραϊβάζ. Ξεκινάει και η δίκη του όπου να είναι. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα κάνουμε μια πολύ σοβαρή εκπομπή και μια πολύ σοβαρή έρευνα για το τι ακριβώς συμβαίνει και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι αποπειρώνται να φημώσουν τον τύπο. Εμείς όμως δεν φημωνόμαστε. Σήμερα συνεχίζουμε την έρευνα. Ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ επιστρέφουμε για να ξεκινήσει το πολύ ωραίο ταγκό το οποίο θα χορέψουμε μέχρι τις 2. Εγώ από εδώ, η εκλεκτή καλεσμένη της εκπομπής. Μην προαναγγέλεις τι θα κάνεις για αυτούς που φημώνουν τον τύπο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Ο καθένας θα λάβει την απάντηση η οποία του πρέπει από την ελληνική δικαιοσύνη, όχι από εμένα. Επιστρέφουμε λοιπόν με καταγγελίες, με νέες μαρτυρίες, με νέους διαλόγους και ανατριχιαστικά στοιχεία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε ανοιχτές υποθέσεις τηλεόραση του Open. Ένα ακόμα παιδάκι το οποίο έχει αποξενωθεί από τον μπαμπά του εξαιτίας, όπως καταγγέλλεται, συγκεκριμένων ενεργειών της συγκεκριμένης ψυχολόγου, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση και η οποία χαίρει του τεκμηρίου της αθωότητας, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Πάμε όμως να δούμε, γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή από τη στιγμή που υπήρξαν τα εξώδικα και τα ασφαλιστικά μέτρα, είχαμε μία σειρά από εξελίξεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές ό,τι αφορά την έρευνα για αυτή την υπόθεση.
Έχουμε έτοιμα τα γραφικά. Να δούμε λοιπόν με χρονολογική σειρά το τι ακριβώς έχει συμβεί. Παρακαλώ κύριε Λιχναρά, αν μπορούμε να τα δείξουμε. Λοιπόν, πρώτα είχαμε τις αποκαλύψεις εκπομπής ανοιχτές υποθέσεις σχετικά με την ψυχολόγο της Ελλάς. Στη συνέχεια, είχαμε δίωξη σε βάρος ψυχολόγου για το αδίκημα των ψευδών καταθέσεων κατά συρροή. Είχαμε και δίωξη για ηθική αυτουργία για το εν λόγω αδίκημα και σε 4 μαμάδες. Ακολούθως, αν μπορούμε να δούμε την επόμενη κάρτα, ακριβώς, έχουμε έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης ψυχικής βλάβης κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Για αυτή την υπόθεση ερευνάται η εν λόγω ψυχολόγος. Παρακάτω να δούμε τι ακριβώς ακόμα έχει συμβεί. Έχουμε παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών να διερευνηθεί τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων, λειτουργών και συλλειτουργών της δικαιοσύνης, για μια σειρά από κακουργηματικές πράξεις όπως δωροδοκία, δωροληψία δικαστικών λειτουργών και παράβαση καθήκοντος κτλ. Και στο τέλος, τι άλλο έχουμε? Έχουμε και πειθαρχική έρευνα για λειτουργούς της δικαιοσύνης που ακούγονται να συνομιλούν με την ελόγω ψυχολόγο, αλλά και ενεπλάκησαν μέσω εγγράφων που κατασχέθηκαν στο γραφείο της στην αστυνομία. Αυτές είναι οι εξελίξεις που έχουμε μέσα σε μία εβδομάδα. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών βρίσκονται και τα 57 συντή κυρία Μάρκου, τα οποία έχουν καταγράψει τις συνομιλίες της συγκεκριμένης κυρίας μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος συνομιλεί μαζί της. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς αναφέρονται σε αυτούς τους διαλόγους. Λυπάμαι που το λέω, αλλά εμπλέκονται και ιδιαίτερα προβεβλημένοι δικηγόροι, συνάδελφοί σας, όλη αυτή την ιστορία. Λυπάμαι που το λέω. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο όλο αυτό που έχει συμβεί. Είναι εξίσου ανήθικο. Πραγματικά, εγώ προσωπικά πάντα είμαι υπερασπιστής των συναδέλφων, γιατί και εμείς ασκούμε ένα δύσκολο επάγγελμα. Όμως εδώ η ανηθικότητα έχει ξεπεράσει τα όρια. Και δεν σας κρύβω ότι μέσα από αυτή την έρευνα της εκπομπής σας ανακάλυψα κι εγώ η ίδια ότι το Σεπτέμβριο του 2023, στις 18 Σεπτεμβρίου, που εκδικάζονταν υπόθεση εντολέα μου, προέκυψε συνομιλία της συναδέλφου που εκπροσωπούσε την αντίδικο του εντολέα μου, αμέσως μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας, να καλεί στο τηλέφωνο τη συγκεκριμένη ψυχολόγο της Ελλάς. Τι λέτε τώρα? Άρα είναι πρόσωπο αναφοράς, με το που εξήλθε από την ακροαματική διαδικασία, το πρώτο τηλεφώνημα ήταν στην ψυχολόγο της Ελλάς. Την ενημέρωση προκειμένου, δηλαδή. Βεβαίως, την ενημέρωση το τι εξέλιξη είχε η ακροαματική διαδικασία και τι πρέπει να αφαιρέσουν από τη γνωμοδότηση και τι πρέπει να προσθέσουν στη γνωμοδότηση. Επικαλούνταν δε στις προτάσεις τη συγκεκριμένη ψυχολογική εκτίμηση που φερόταν με ημερομηνία έκδοσης 18 Σεπτεμβρίου του 2023. Ναι. Εντός του φακέλου δεν υπήρχε αυτή η γνωμοδότηση. Από την άρση της τηλεφωνικής επικοινωνίας προέκυψε ότι αυτή η γνωμοδότηση συντάχθηκε 24/9 και συντάχθηκε από την συνάδελφό μου και ενέκρινε η ψυχολόγος της Ελλάς. 18/9. Το κείμενο της γνωμοδότησης όμως συμφωνήθηκε 24/9 και τοποθετήθηκε στο φάκελο 25/9, που ήταν η τελευταία μέρα της προσθήκης. Και αυτοί οι δικαστές που έκριναν την υπόθεση. Όχι, αυτό θα να το δει. Είμαι σίγουρη ότι ο αξιότιμος κ. Εισαγγελέας που κάνει την έρευνα θα ακούσει όλο το υλικό. Είναι πολλά τα CD, είναι πολύ. Και εμπλέκονται και δυστυχώς, είναι μεγάλη δικογραφία. Δυστυχώς, κυρία Μάρκο, εμπλέκονται πάρα πολύ. Αυτά που λέμε δυστυχώς από την πρώτη στιγμή δεν είναι απλά για να λέμε και να κατηγορούμε αδίκως ανθρώπους. Κανένα. Όχι. Υπάρχει εδώ και πραγματικά ότι δεν στοιχειοθετούνταν για την εν λόγω ψυχολόγο της Ελλάς το αδίκημα της δωροληψίας, δωροδοκίας κλπ. Διότι φέρεται να έχουν πραγματικά τελεστεί το αδίκημα κατά την αντικειμενική υπόσταση. Εξ υποκειμένου όμως, επειδή ασκούσε ιδιωτικό έργο, πράγματι δεν εμπίπτει στη διάταξη του ποινικού κώδικα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συμπεριφορά της είναι νόμιμη. Ναι, αλλά η συμπεριφορά της είναι καθαρά έκνομη. Και το λέει και η διάταξη του κυρίου Εισαγγελέα, που λέει ότι στοιχειοθετείτε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, διότι
λέει η εισαγγελική διάταξη που την παραπέμπει στο ακροατήριο, με την ψευδή κατάθεσή της επιβεβαιώνει τις ψευδείς γνωματεύσεις της ιδίας. Άρα με την ψευδή κατάθεση έχουμε αμετάκλητη κρίση ότι οι γνωματεύσεις της είναι ψευδέστατες στο σύνολό τους. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Εγώ αυτό το οποίο κρατάω, κυρία Σταματία Μάρκου, αγαπητή μου Σταματία, είναι το γεγονός ότι επιτέλους, γιατί σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη δράση της συγκεκριμένης ψυχολόγου, η οποία χαίρει το Τεκμηρίου της Αθωότητας, έχει ξεκινήσει από το 2011. Σωστά. Από το 2011. Εγώ λοιπόν είμαι πολύ χαρούμενος. Χαρούμενος. Δυστυχισμένος είμαι, γιατί πρόκειται για μια πολύ σκοτεινή ιστορία. Αλλά τουλάχιστον η εισαγγελική αρχή φαίνεται αυτή τη στιγμή να ασχολείται πολύ σοβαρά. Και κρατάω τα εξής τρία τα οποία τα ανέφερα. Πρώτον, ότι έχουμε μια άσκηση για τα πλημελήματα των ψευδών καταθέσεων στα δικαστήρια. Φυσικά δεν έχει γίνει δίκη και χέρι του Τεκμηρίου της Αθωότητας η συγκεκριμένη κυρία. Όμως δεν έχουμε μόνο αυτή την ιστορία. Έχουμε δύο ακόμα δικογραφίες οι οποίες έχουν ανοίξει. Σωστά. Η μία αφορά κακούργημα κακοποίησης παιδιών. Αυτό είναι η βαριά σκοπούμενη ψυχική βλάβη κατά συρροή την οποία φέρεται να έχει τελέσει η συγκεκριμένη κυρία σε ανήλικα. Θα πρέπει να λέγεται εξόντωση παιδικής ψυχής αυτό το κακούργημα. Δεν λέγεται κακοποίηση, κύριε Κουσούλε. Μιλάμε για εξόντωση. Μιλάμε για παιδιά τα οποία θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνος και πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για να ανακάμψουν. Γιατί ένα πράγμα, άκουγα την κυρία Μάρκου και έμαθα και πολλά πράγματα το οποίο μου έρχεται από μέσα μου, είναι αυτό. Πώς μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο σε ένα παιδάκι? Πώς μπορεί κάποιος να δει το βιντεάκι που εγώ έχασα τα λόγια μου πριν από το βιντεάκι και ευτυχώς δάκρυσα κιόλας με αυτό που άκουσα? Αυτό το πράγμα δεν λέγεται ποινική δίωξη? Πώς λέγεται αυτό το πράγμα? Ποιος θα ασχοληθεί με αυτό το παιδάκι όταν η μητέρα η ίδια θα κατηγορηθεί και έχει ήδη κατηγορηθεί? Πείτε μου, θα το σώσει ο πατέρας ή θα υπάρξουν άλλα προβλήματα, όπως το παράδειγμα που ανέφερα? Και θα σας πω και κάτι άλλο και να το κλείσω για να πάμε στο ζουμί της σημερινής εκπομπής, γιατί έχουμε διαλόγους νέους και νέες αποκαλύψεις. Χωρίς να αναφέρω ονομαστικά σε κανέναν, γιατί εγώ όλους τους εκτιμώ και σε όλους ανοίγω μια μεγάλη αγκαλιά. Εντάξει, θα φανώ στο ακροατήριο. Κύριοι λειτουργοί και συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάτε, στο τι λέτε, στα τηλέφωνα και σε ποιους ενδεχομένως προτίθεστε να παράσχετε βοήθεια και αρρωγή τη στιγμή που είναι υποποινική και πειθαρχική διερεύνηση. Πάμε τώρα να δούμε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, και θέλω το σχόλιο όλων, και να ξετυλίξουμε το κουβάρι με την υπόθεση των ψευδών γνωματεύσεων. Πάμε λοιπόν να δούμε το τι ακριβώς έκανε η συγκεκριμένη ψυχολόγος της Ελλάς και νέους διαλόγους οι οποίοι αφορούν την ίδια και μία πασίγνωστη Ελληνίδα δικηγόρο, η οποία ασχολείται κατά κύριο λόγο, κατά κόρον, με το οικογενειακό δίκαιο. Παρακαλώ. Νέους διαλόγους ντοκουμέντα μεταξύ δικηγόρου και της ψυχολόγου της ελληνικής αστυνομίας αποκαλύπτουν απόψε οι ανοιχτές υποθέσεις. Στη συγκεκριμένη συνομιλία, δικηγόρος συνομιλεί με την υποδιερεύνηση ψυχολόγο, την οποία και κατευθύνει για το πώς θα συντάξει μια γνωμάτευση προκειμένου να εξυπηρετηθεί η υπερασπιστική γραμμή του πελάτη της. Σημειώνεται πως οι γνωματεύσεις αυτές εμφανίζονταν στο δικαστήριο προκειμένου οι δικαστές να βγάλουν αποφάσεις. Δείτε. Τι κάνεις? Τώρα μιλούσα με την... Όλη μέρα γράφω κι εγώ. Ξέρεις τι? Θα μου πεις, γι' αυτό θα προσθέσουμε και κάτι ακόμα. Άλλαξα κάτι για το ότι το παιδί το είδα εκτάκτος το καλοκαίρι, 36, γιατί είχε κλείσει και παιγνιοθεραπεύτρια, που ούτως ή άλλως δεν δουλεύει πάνω στη διαχείριση του θυμού. Θέλω να σε ρωτήσω, 31 δεκάτου που έχω βάλει την εκτίμηση, πρέπει να είναι πριν τη δικάσιμο 1η 11ου ή μπορώ να βάλω και σημερινή 5η 11ου, επειδή κλείνω φάκελο 6? Κανονικά θα ήθελα πριν τη δίκη. Όμως θα μπορούσες να γράψεις ακόμα ένα σημείωμα. Ένα σημείωμα συμπληρωματικό, ε? Ναι, μια παράγραφο. Γιατί πρόσεξε, πότε είδες το παιδί σήμερα? Δεν είδα το παιδί, τη μητέρα. Πότε την είδες?
8 γύρισε από τον πατέρα του. Τη νύχτα σε ώρα. Ναι. Πρέπει να προσέξουμε, κατάλαβες. Μη σου πει ότι στα λέει η... Ωραία. Διαφορετικό σημείωμα, έτσι, με τη σημερινή. Μία παράγραφο, ναι, ναι. Ναι, μια βεβαίωση με σημερινή ημερομηνία. Ναι, ναι. Ωραία, να το κάνω έτσι λοιπόν. Ωραία. Αυτό άρα με σημερινή 5 δεκάτου και το άλλο θα είναι 31 δεκάτου. Ναι, ναι, γιατί θα σου πω τι έχω κάνει. Λέω ότι δεν μπορεί ο πατέρας να έχει την επιμέλεια με μένα, δεν μπορεί να ασκήσει καμία επιμέλεια και δεν μπορεί να ασκηθεί καμία ουσιαστική μέρημνα και φροντίδα του παιδιού σε καθημερινή βάση, διότι αυτός είναι τόσο εκρηκτικός, είναι τόσο τιμωρητικός, είναι τόσο εκδικητικός, είναι τόσο διαταραγμένη και διαταρακτική η συμπεριφορά του, που όταν κληθεί να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια που θα είναι υποχρεωμένος να κάνει και έχει σχέση με το παιδί, όπως διάβασμα, ας πούμε, αν τον έχει 3 μέρες την εβδομάδα, υποχρεωτικά θα πρέπει κάτι να του κάνει, μία επανάληψη. Υποχρεωτικά θα πρέπει να τον πάει κάπου. Το στρεσάρει τόσο πολύ το παιδί με τη συμπεριφορά του αυτή, που είναι απαγορευτικό να κάνει ακόμα και πράξεις ουσιαστικής μέρημνας και φροντίδας. Δεν ξέρω πώς θα το πεις εσύ αυτό. Εγώ μπορώ να το πω νομικά. Εσύ πώς θα το πεις δεν ξέρω. Εντάξει, θα το βάλω στα συμπεράσματα. Θα το χώσω στα συμπεράσματα. Θα το χώσω στα συμπεράσματα. Βάλε και μια σοκολάτα, κύριε Στέφανε. Κυρία Βέλτσι μου, κυρία Βέλτσι μου. Συνάδελφός σας η κυρία. Επειδή ξέρω, πέφτω από τα σύννεφα. Πέφτω από τα σύννεφα, Πέτρο. Πέφτω από τα σύννεφα, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Επειδή ξέρω, δεν μπορώ να το πιστέψω, να μην το πω. Πες το. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύεις, τα βλέπεις. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι. Επειδή ξέρω το όνομα, δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι να κάνω. Το όνομα δεσμεύω με τη δικηγόρου. Και δεν μπορώ να το πω. Όχι, η δικηγόρος έχει παιδιά. Βασικά θα μπορούσα να το πω, επιλέγω να μην το πω. Έχει γιατί... παιδιά η δικηγόρος. Ναι, ναι, έχει παιδιά. Πολύ γνωστή δικηγόρος. Έχει παιδιά. Τηλεπερσόνα. Μεταξύ άλλων. Κυρία Βέλτσι. Δεν ξέρω. Εντάξει. Εγώ θέλω να πω ότι στους συναδέλφους μου τους χαρακτηρίζει η ενσυναίσθηση και αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε αυτές τις σπουδές και αυτή τη δουλειά. Και επειδή βλέπουμε είτε ενήλικες, είτε φίβους, είτε παιδιά, ή τους ενήλικες πώς έχουν καταστραφεί από την παιδική ηλικία και από τους ακατάλληλους γονείς, έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα παιδιά και μια ιδιαίτερη αυστηρότητα με τους γονείς, οι ψυχολόγοι. Πραγματικά χάνω τα λόγια μου, Πέτρο. Πιστεύω ότι μπήκε στην αστυνομία, έτσι κάνω ένα δικό μου ψυχογράφημα για να μπει στο δημόσιο. Δεν νομίζω ότι την ένοιαζε ποτέ αυτό το επάγγελμα. Τι βλέπω εγώ, έτσι δεν ξέρω. Γι' αυτό και δεν το άσκησε κλινικά. Και το είδε έτσι σαν συναλλαγή. Δηλαδή είμαι στο δημόσιο, ας πάρω και τα εξτραδάκια. Δεν νομίζω ότι ασκεί το επάγγελμα του ψυχολόγου. Δεν νομίζω ότι έχει πονέσει με τους πονεμένους. Να τυχώσω, λέει, να τυχώσω, λέει την πραγματικότητα. Να τυχώσω την έκθεση. Να τυχώσω, λες και βάζει κάτι σε σχολική τσάντα. Έτσι, και μιλάμε για την ψυχική του. Ένας γενικός ψυχολόγος, ένας γενικός, ο οποίος έχει τελειώσει κανονική ψυχολογία. Δεν μιλάω για αυτούς που αναφέρομαι εγώ. Ναι. Τους ψεύτικους, ναι, και τους lifestyle τους νόμιμους, που τους λέω, νόμιμους, μιλάω λέτε. Για τους νόμιμους. Ένας κανονικός ψυχολόγος έχει δικαίωμα, μπορεί, ξέρει όχι. να ασχοληθεί με παιδιά. Όχι. Άρα, όχι. πώς ασχολείται. Γι' αυτό καλό να μας φέρουν τα εχέγγυα, τα χαρτιά τους. Αν θέλει ο εισαγγελέας να κάνει τη δουλειά του καταπληκτικά, που την κάνει από ό,τι βλέπω, θα πρέπει να ζητήσει και να δώσει στη δημοσιότητα με ποιο δικαίωμα η κυρία ή, αν έχει το δικαίωμα, το παίρνω πίσω, ασχολείται με τα παιδιά. Δυστυχώς το έχω ξαναπεί αυτό ότι θέλω. Ο ψυχολόγος... Όχι, να το τονίσετε γιατί είστε ψυχολόγος. Να δει μιλάω εγώ ναι, που είμαι ψυχίατρος και δεν μιλάτε εσείς που είστε ψυχολόγος. Δεν με αφήνετε να το τονίσετε. Άσε ρε Δημήτρη να μιλήσει και η κυρία Βέλτσι. Να το πει. Ένας ψυχολόγος μπορεί να δει και παιδιά και εφήβους και ενήλικες. Βεβαίως όταν έχουμε ένα παιδί θα ψάξουμε παιδοψυχολόγο όπως θα ψάξουμε και παιδοψυχίατρο. Υπάρχει. Υπάρχει παιδοψυχολόγο. Όχι. Από τι. Δεν υπάρχει. Είναι μεταπτυχιακή δίκτυα. Δεν υπάρχει. Τι λέτε. Υπάρχει απόφαση της Ένωσης Ψυχολόγων Ελλάδος από το 2015. Ποια είναι η Ένωση, μάλιστα, υπάρχουν σύλλογοι μάλιστα... που δεν είναι καθολικοί, δεν είμαι υποχρεωμένη να είμαι σε κανένα σύλλογο, δυστυχώς. Υπάρχει απόφαση που ξεκαθαρίζει το τοπίο και λέει ότι δεν υπάρχει η έννοια παιδοψυχολόγου, δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα. Είναι εξτρά ειδίκευση. Παιδιά με προβλήματα μπορεί να βλέπει μόνο παιδοψυχίατρος.
Όχι παιδοψυχολόγος. Λοιπόν, δεν υπάρχει καν αυτό. Το απαγορεύει κάποιος. Άλλο ένα ερώτημα. Όσον συγγνώμη, αφορά για τη συγκεκριμένη ψυχολόγο που εξετάζεται, αλλά και άλλους και άλλους. Σίγουρα χαρτιά. Γιατί να καταθέτουν. Άλλος να καταθέτουν, άλλο να βλέπουμε. Και απαγορεύεται να συντάσσουν σχετικά εκθέσεις. Άλλο αυτό. Εσείς με ρωτήσατε αν υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα μας. Υπάρχει. Συμφωνείτε. Το ίδιο λέτε. Ακούμε ένα παρανοϊκό τώρα, έτσι. Ένα μόνο. Κάτι παρανοϊκό. Δεν υπάρχει σύλλογος που μας υποχρεώνει να ενταχθούμε. Υπάρχουν δύο-τρεις διαφορετικοί. Εσείς από πού αδειοδοτήστε, οι ψυχολόγοι? Από την Ομαρχία. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος βγαίνει από την Ομαρχία και έχει πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πειθαρχικά. Πώς ελέγχονται, υπάρχει όργανο? Έχω ξαναπεί, δεν ήσασταν εδώ. Δεν ελεγχόμαστε. Α. Δηλαδή, χώρα, εγώ μπορεί να δηλώνω ψυχολόγος, νευροψυχολόγος και να σας κοροϊδεύω όλους. Χώρα, καφενείο. Άρα, υπάρχει πλαίσιο. Δεύτερο ερώτημα. Είμαι, δεν με έχει ελέγξει κανείς. Δεύτερο ερώτημα. Εδώ ακούω, δεν το γνώριζα, ότι ψυχολόγος δεν μπορεί να κάνει εξέταση. Εννοείται. Σε ανήλικο, σε παιδί. Σε... Εννοείται. Δεν ξέρω, μπορεί να το βλέπει, δεν μπορεί να γνωματεύει. Δεν μπορεί να γνωματεύει και να συντάξει. Έχουμε εκπαιδευτεί να κάνουμε αξιομετρικά. Γιατί το δικαστήριο κάνει δεκτά συγγνώμη. Υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου που έχει κήρυξη. Είναι λίγο μπερδεμένα εδώ. Πρέπει τώρα να ξεκαθαριστεί. Καθόλου μπερδεμένα. Γιατί δέχεται το δικαστήριο, διότι η συγκεκριμένη ψυχολόγος πουλάει το δίκτυο. Ε, βέβαια. Κοιτάξτε, έχουμε εκπαιδευτεί με την σειρά εδώ. Ένα λεπτάκι. Δεν είμαστε άσχετοι για τα παιδιά. Όχι. Έχουμε βεβαιώσεις που κάνουμε ψυχομετρικά τεστ, τεστ νοημοσύνης σε παιδιά, ειδικά σαν νευροψυχολόγος. Δεν σας κατηγόρησε κανένα και στις υπηρεσίες του δημοσίου στο παιδί. Εγώ δεν μπορώ να δω. Στις υπηρεσίες του δημοσίου βλέπουν θέματα. Εγώ δεν βλέπω παιδιά. Ούτε εγώ. Διότι είμαι ψυχίατρος. Δεν είμαι παιδοψυχίατρος. Κύριοι και κυρίες, δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι. Μισό λεπτό. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Μισό λεπτό. Δεν μπορούσε βάσει πρωτοκόλλου, γιατί θα τα δούμε και στη συνέχεια, η συγκεκριμένη κυρία να βγάζει εκθέσεις και γνωματεύσεις και να πηγαίνει και στα δικαστήρια κτλ. Δεν μπορούσε. Δεν έχει τις ειδικές γνώσεις οι οποίες απαιτούνται και δεν τηρούσε το πρωτόκολλο. Εδώ πέρα είδατε ότι έβγαζε γνωματεύσεις, οι οποίες τις έβαζε στο φάκελο η δικηγόρος την τελευταία στιγμή, χωρίς καν να έχει εξετάσει το παιδί. Προσέξτε όμως τώρα το πιο σοβαρό. Ότι βρήκαμε και έχουμε κοντά μας, γιατί εδώ κάνουμε πραγματική έρευνα, τον πατέρα, εναντίον του οποίου εξεδόθη συγκεκριμένη γνωμάτευση. Το όνομά του το έχουμε στη διάθεσή του, στη διάθεσή μας. Μια παρέμβαση. Να αφήστε παρακαλέσω. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια διάσταση, διάσταση? Με τους πατεράδες που έχουν πέσει θύματα. Και μητέρες. Και μητέρες και γιαγιάδες. Ο ρόλος μας είναι απέναντι σε όσους, είτε μητέρες είτε πατέρες, που κακοποιούν μέσω αυτών των μεθοδεύσεων τις παιδικές ψυχές. Δεν το συζητάω. Δεν ήθελα να βγει ότι... Ξέρετε, γιατί υπάρχει και μία αντίθεση στο χώρο. Την προηγούμενη εβδομάδα... Το έχουμε πει αυτό, το θυμίζω. Μισό λεπτό, κύριε Τάτση, την προηγούμενη εβδομάδα ήσασταν διακοπές και δεν είδατε την εκπομπή την προηγούμενη Πέμπτη. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Είχαμε και μαμάδες και είχαμε και μία γιαγιά, η οποία πηγαίνει και κάνει τον κατάσκοπο, φοράει καπέλο και γυαλιά, μεταμφιέζεται για να μπορεί να δει το εγγονάκι της. Η κυρία αυτή μας συγκίνησε, γιατί έκλαιγε με 7 γνωματεύσεις της ψυχολόγου, της έχει στερηθεί η επικοινωνία με το εγγόνι της. Ήθελα άρα το... δεν είναι μόνο οι μπαμπάδες, είναι και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες. Προς επίρρωση, Πέντρο, το λέω. Παιδόφιλοι... Να μην σχηματιστεί μια καμία άποψη. Παιδόφιλοι υπάρχουν. Κακοποιητικοί γονείς υπάρχουν. Κακές μανάδες και κακοί πατεράδες υπάρχουν. Ναι. Δεν έχει καμιά και σχέση με αυτό. Και μητέρες που δολοφονούν. Να σεβαστούμε το γεγονός, κύριε και κυρίες. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτό κύριε που κάνουμε κύριε, τώρα. Κύριε. Τώρα μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Ακριβώς. Από μία ψυχολόγο που δεν είχε το δικαίωμα και έδωσε ατέλειωτες ίδιες πραγματογνωμοσύνες και στέλνει στις φυλακές πατεράδες. Λοιπόν, είναι ξεχωριστό το θέμα. Έχουμε κοντά μας, γιατί είπαμε ότι εμείς εδώ κάνουμε έρευνα και δεν σταματάμε την έρευνα, τον συγκεκριμένο κύριο, τον οποίο τον αποκαλώ Σταύρο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, εναντίον του οποίου μάλλον εξεδόθη συγκεκριμένη γνωμάτευση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Αυτό που παίξατε πριν από λίγο είναι για μένα που προφανώς και δεν με λένε Σταύρο, αλλά έχω επιλέξει να είμαι με πλάτη και με άλλο όνομα, διότι θέλω να προστατεύσω όσο γίνεται την ιδιωτικότητα και τη ζωή του παιδιού μου. Αυτό που ακούσατε εκεί λοιπόν σε αυτό το ηχητικό, θα σας πω καταρχήν ότι εγώ είμαι ένας μπαμπάς ο οποίος από τότε που υπάρχει το παιδί μου γεννήθηκε και μέχρι σήμερα, το πηγαίνω στο σχολείο το πρωί, το παίρνω το μεσημέρι από το σχολείο,
Είμαι αυτός που φροντίζει να διαβάζει, να κάνει το μπάνιο του μετά το σχολείο, να έχει καθαρά ρούχα, να τρώει το φαγητό του που έχουμε μαγειρεμένο και να το παραδίδω στη μητέρα του στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Είμαι αυτός ο μπαμπάς και ήμουνα μέχρι τώρα και συνεχίζω να είμαι γιατί τα κέρδισα τα ασφαλιστικά και συνεχίζω να είμαι αυτός ο μπαμπάς όπου ενδιαφέρεται για την ψυχή και την υγιή ανάπτυξη του παιδιού του. Παρ' όλα αυτά, όταν πια έβλεπα ότι δεν βλέπω φως στον ορίζοντα να συνεννοηθώ με τη μητέρα του για να μπορώ να έχουμε και διανυκτερεύσεις μαζί με το γιο μου, αποφάσισα να τις κάνω ασφαλιστικά. Και εκεί λοιπόν έρχεται και μπλέκεται η δικηγόρος, αλλά και αυτή η ψυχολόγος, ο Θεός να την κάνει ψυχολόγο, η οποία καταρχήν με κατηγορήσανε για ενδοοικογενειακή βία και μέσα στα δικόγραφα ρίξανε και μερικά σποράκια ασέλγειας. Όταν λοιπόν παρουσιάστηκα στα ασφαλιστικά μου, προς μεγάλη μου έκπληξη λοιιπόν είδα ότι ενώ πήγα να υπερασπιστώ τις μέρες που θα είναι το παιδί μου μαζί μου και ποιες θα είναι με τη μαμά του, έπρεπε να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, την αξιοπρέπειά μου και κατ' επέκταση και τα δικαιώματα του παιδιού μου. Πολύ σύντομα λοιπόν, επειδή υπάρχει ένας δρόμος που ακολουθούν όλοι αυτοί που θέλουν να αποξενώσουν τους καλούς μπαμπάδες ή τους καλούς γονείς, για να μην το πηγαίνουμε μόνο στους μπαμπάδες, είναι ένας. Πρωτίστως, τους εξαφανίζουμε από τη ζωή του παιδιού. Πώς γίνεται αυτό, θα τους κατηγορήσουμε για ενδοοικογενειακή βία. Άρα λοιπόν στα ασφαλιστικά μου εγώ βρέθηκα, αντί να υπερασπίζομαι το δικαίωμα του παιδιού μου να είναι ισόχρονα με τους δύο γονείς, αντί να υπερασπίζομαι το παιδί μου που είχε ως εμένα τον κύριο φροντιστή του, αλλά παρόλα αυτά έλεγα ότι πρέπει να είναι και η μαμά στη ζωή του, βρέθηκα να υπερασπίζομαι την υπόλοιψή μου και την ενδυνάμει δολοφονία του χαρακτήρα μου. Το κόλπο έπιασε, την προσωρινή απόφαση μου αφαιρέσανε την επιμέλεια. Με αυτές τις γνωματεύσεις, αγαπητέ μου κύριε Σταύρο. Όχι, όχι, ακούστε με. Τι? Πριν τις γνωματεύσεις... Α, πριν τις γνωματεύσεις. Πριν τις γνωματεύσεις υπάρχει οι μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες φυσικά και δεν υφίστανται, έτσι. Φυσικά και δεν είναι πραγματικές. Άρα στην προσωρινή λοιπόν που δεν προλαβαίνεις να μιλήσεις, υπάρχει μια μήνυση για ενδοοικογενειακή βία και σου αφαιρούν την επιμέλεια του παιδιού. Μου αφαιρέσαν λοιπόν την επιμέλεια και με κάνανε μπαμπά του Σαββατοκύριακο. Μου δώσανε 4 Σαββατοκύριακα και 3 ώρες 2 φορές την εβδομάδα. Άρα από κύριος φροντιστής του παιδιού κατέληξα να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει το παιδί το Σαββατοκύριακο. Από εκεί που το παιδί μου επί 5 χρόνια άνοιγε την πόρτα του σχολείου του και βλέπε εμένα να τον παραλαμβάνω, μια μέρα δεν ήμουν εκεί. Χωρίς να μπορώ να του εξηγήσω γιατί. Χωρίς να μπορώ να του πω ότι η μαμά του ευθύνεται γι' αυτό. Γιατί αν εκείνη φρόντισε να μαυρίσει την παιδική του ψυχούλα, εγώ έπρεπε να προστατεύσω και το παιδί μου και εμένα σε αυτό το πολύ δύσκολο μονοπάτι που επέλεξε να μας βάλει η μαμά του. Και λέω μαμά του γιατί ήταν η μαμά του. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, έδωσα μια υπόσχεση στο παιδί μου και σε μένα ότι μέχρι να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά, αυτά τα 4 Σαββατοκύριακα του μήνα θα είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Και έτσι έγινε. Κάθε Σαββατοκύριακο δεν υπήρξε παιδότοπος, νεροτσουλήθρα, πλανητάριο, έργο στο πλανητάριο. Οποιοδήποτε διασκέδαση που να κάνει το παιδί μου να περάσει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και να μας δώσει δύναμη μέχρι να συνηθούμε για το επόμενο. Εκεί έρχεται λοιπόν η μεθόδευση η νούμερο 2. Έρχεται η κυρία παιδοψυχολόγος. Αυτή λοιπόν, που από τη μια μεριά της γαριάς είναι οι παιδικές ψυχές, οι γονείς που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό που λέγεται διδάσκω στο παιδί μου αξιοπρέπεια, αξίες και ιδανικά, και από την άλλη μεριά βάζουν κουμπαράδες. Οι οποίες πάνε οι κακοί γονείς, μανάδες και μπαμπάδες, και γεμίζουν αυτούς τους κουμπαράδες. Γιατί βλέπετε, κάποιοι δεν έχουν υπόψη τους τις αξίες και τα ιδανικά, αλλά έχουν τους κουμπαράδες. Εκεί λοιπόν ήρθε το δεύτερο σχέδιο. Ήρθε η κυρία παιδοψυχολόγος, η οποία είχε ρητό και κατηγορηματικό μήνυμα από μένα, που έλεγε «Δεν θέλω να εξετάσετε το παιδί μου για κανένα λόγο. Έχω προτείνει δημόσιο φορέα αν θέλει να εξεταστεί, τον οποίο εγώ το ζήτησα για να εξετάσει και τη μαμά και εμένα». Μου απάντησε στο εν λόγω μήνυμα ότι «ΟΚ, δεν θα γίνει». Μαντεύτε τι έκανε. Τι έκανε. Το εξέτασε. Ή τουλάχιστον γράφει ότι το εξέτασε.
θεωρώ ότι πρέπει να το εξέτασε. Και το εξέτασε. Μία. Δεν ξαναπήγε ποτέ το παιδί μου. Δεν άφησε ποτέ, γιατί το παιδί μου είχε συνδεθεί με μένα. Δεν προλάβανε να το κάνουν γενίτσαρο. Και με περίσσιο θάρρος, παρά την ηλικία του τη μικρή, των 8 ετών, είπε ότι εγώ δεν ξαναπάω σε αυτήν. Εγώ δεν θέλω αυτήν. Εγώ θέλω να πάω με τον μπαμπά μου. Ήρθανε λοιπόν η μέρα της εκδίκασης της υπόθεσης. Η κυρία αυτή, παιδοψυχολόγος, ψυχολόγος ότι είναι της Ελλάς, έβγαλε τρεις γνωματεύσεις, η οποία δεν με ξέρει, δεν με έχει δει, δεν γνωρίζει ποιος είμαι και με κατηγόρησε για ενδοοικογενειακή βία. Και από ό,τι ακούσατε και στο ηχητικό, ότι δεν μπορώ να σκίσω ούτε καν μία μέρα μια επανάληψη του παιδιού μου, όταν εγώ το παιδί μου το διαβάζω 5 χρόνια. Εγώ μόνο. Και τα ασφαλιστικά που κέρδισα μέσα αναφέρει ότι είμαι ο μόνος που παραλαμβάνει το παιδί από το σχολείο. Είμαι ο μόνος που το διαβάζει, είμαι ο μόνος που το φροντίζει το μεσημέρι, είμαι ο μόνος που φροντίζει να διαβάσει την επόμενη μέρα και το παίρνει η μαμά του έτοιμο για την επόμενη μέρα. Και το κέρδισα στα ασφαλιστικά και με τις γνωματεύσεις της κυρίας αυτής. Γιατί από τη μια μεριά υπάρχουν οι παιδικές ψυχές, υπάρχει η αγωνία των ανθρώπων και από την άλλη μεριά υπάρχουν κουμπαράδες. Δεν κερδίζουν πάντα οι κουμπαράδες. Το παιδί σας το βλέπετε τώρα εσείς? Φυσικά, γιατί σας λέω και πάλι, κέρδισα τα ασφαλιστικά και η απόφαση που πήρα είναι συνεπιμέλεια. Πήρα πίσω την επιμέλεια που μου είχαν αφαιρέσει για 4 μήνες, γιατί το παιδί μου σε αυτούς τους 4 μήνες που δεν με έβλεπε, ενώ ήταν μέχρι και τη Δευτέρα Δημοτικού ένα παιδί χαρούμενο, ευτυχισμένο, μαθησιακά χωρίς κενά, κοινωνικά ενταγμένο και ενταγμένο σχολικό του περιβάλλον, άρχισε να είναι, να μην συμμετέχει στα μαθήματα, να είναι επιθετικό, γενικά του μαυρίσαν την ψυχή. Και λέω, ποιοι είναι όλοι αυτοί που μαυρίζουν ψυχές παιδιών? Ποιοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι στην κρεατομηχανή δεν βάζουμε ψυχές παιδιών? Ποιοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν, γνωματεύουν, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τίποτα, ούτε αξίες, ούτε ιδανικά? Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Πρωτίστως για μένα οι ακατάλληλοι γονείς που επιτρέπουν να φτάσουν στους άλλους. Αυτό ακριβώς λέω. Ακατάλληλους επαγγελματίες στα παιδιά τους. Αυτό. Και αναφέρομαι στην προκειμένη στη γυναίκα, στη πρώην σύζυγό. Αυτό ακριβώς λέω. Κάποιοι προτάσουν ένα κουμπαρά. Κάποιοι το γεμίζουν. Άρα θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει όλοι αυτοί που χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους να τους βγάλουν μπροστά, γιατί είναι κακοί γονείς. Όσο σε αυτή την κοινωνία μου επιτρέπεται, αν είμαι παιδοβιαστής, μου επιτρέπεται να κάνω παιδί, δεν θα αλλάξει τίποτα. Όσο επιτρέπεται αυτό. Ακούστε με λίγο. Ό,τι και να έχω κάνει, έχω το ανθρώπινο δικαίωμα να κάνω παιδί. Οι παιδοβιαστές να πάνε εκεί που χρειάζεται να πάνε. Εννοείται. Και δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία. Σας λέω κάτι άλλο. Ότι αν είμαι παιδοβιαστής, έχω το δικαίωμα να κάνω παιδί. Τώρα τι να πούμε για την κοινωνία αυτή? Δεν θα έπρεπε να είναι. Ναταλή μου, ποια κοινωνία να πούμε? Για ποια κοινωνία να πούμε? Όταν δεν έχουν. Δηλαδή, πραγματικά έχω χάσει τον ύπνο μου. Εδώ και ένα μήνα έχω χάσει τον ύπνο μου με αυτή την υπόθεση. Να σας πω. Άρα πρέπει να βελτιωθεί. Επειδή δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα από τους ανθρώπους, πρέπει να φροντίσει η κοινωνία για την ψυχική υγεία των ανθρώπων. Να σας ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάνουν παιδιά. Παρακαλώ. Την έχετε μηνύσει. Για την ψυχολόγο. Ναι. Δεν με ξέρει, δεν την ξέρω. Έχει φτιάξει. Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε κερδίσει τα ασφαλιστικά μέτρα. Μηνύσατε, σας έρω. Δύο λεπτά. Έχει ο καθένας το δικαίωμα να μηνύει και να κάνει αγωγές. Και δεν έχει δικαίωμα να κάνει αγωγή και μίμηση ο πατέρας ο οποίος βιάστηκε. Το έκανε. Το, όχι, είπε. Όλα τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους, γιατί έχω μάθει στη ζωή μου την αξιοπρέπειά μου να την υπερασπίζομαι. Ωραία. Και αυτό διδάσκω στα παιδιά μου. Ωραία, συγχαρητήρια. Για ποιο αδίκημα να τη μηνύσει? Πώς? Για ποιο αδίκημα να τη μηνύσει, που έχουμε κενό δικαίω. Έχουμε κενό δικαίω. Ψεύτικον. Δεν στοιχειοθετείτε, δεν προβλέπεται στο ποινικό μας κώδικα ποινικό αδίκημα. Η έκδοση ψευδούς γνωματεύσεις. Γιατί μπορεί να επικαλεστεί η κυρία ότι είναι επιστημονική διακρίση αυτή? Δεν υπάρχει διάταξη στον ποινικό κώδικα. Θεωρώ ότι μπορεί να που να επισύρει ποινική ευθύνη. Δεν από τη γνώμη μου. Το μόνο αδίκημα που δύναται να στοιχειοθετηθεί είναι η συκοφαντική δυσφήμιση. Ναι. Το μόνο.
Εάν ναι. Ένα πλημελματάκι δηλαδή. Εάν έχει καταθέσει ενόρκος ως μάρτυρας για την επιβεβαίωση της ψευδούς γνωμάτευσης, ναι, στοιχειοθετείται το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Έχει και συνέχεια. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί έχει και να στοιχειοθετηθεί αδίκημα. Και η ψυχική κακοποίηση του παιδιού, Καταρίνα. Αυτό, η απάτη επί δικαστηρίου, αυτό πήγαμε στο ψευδός. Η ψυχική κακοποίηση. Η απάτη επί δικαστηρίου... Θέλετε να τα πούμε αυτά... Η απάτη θέλει οικονομικό αντικείμενο. Και επειδή η επιμέλεια δεν έχει οικονομικό αντικείμενο, ούτε η απάτη στοιχειοθετεί. Εδώ υπάρχει το οικονομικό. Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου. Κύριε Σταύρο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θέλετε να ακούσετε τη συνέχεια, είναι ακόμα καλύτερη. Τι καλύτερο έχουμε? Έχει καλύτερο ακόμα. Έγινε η δίκη λοιπόν των ασφαλιστικών και την κέρδισα. Ναι. Μέσα στο τριήμερο που έχουν δικαίωμα να καταθέσουν χαρτιά, ναι. Μαντέψτε τι καταθέσανε. Τι καταθέσανε. Τελευταία μέρα. Την ασέλγια. Τις τρεις γνωματεύσεις, οι οποίες από τα χαρτιά προκύπτουν ότι συντάχθηκαν μετά. Μετά τη δίκη. Μετά τη δίκη. Έγινε η δίκη, δέστε και τις ημερομηνίες, μία εντεκάτου και φτιάξανε τις γνωματεύσεις μετά. Δεν τα έκανε δεκτά τα κέρδη. Δεν τα έκανε δεκτά. Μετά. Τα κέρδισε ο πατέρας. Χωρίς να γίνει επίκληση στην αγροματική διαδικασία. Προσέξτε με, για να είμαι ακριβής, έγινε μία εντεκάτου το δικαστήριο. Ναι. Έχουν τρεις μέρες για να καταθέσουν τα χαρτιά μέσα στο φάκελο, να κλείσει ο φάκελος. Μεσολαβούσε Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα λοιπόν που έπρεπε να κλείσει ο φάκελος, ναι. Ήρθανε και βάλανε τις γνωματεύσεις για να μην μπορώ. Είναι πάγια τακτική. Είναι το modus operandi. Το έχουμε δει αυτό. Αυτό είναι το modus operandi. Κλασική μεθόδευση. Προσέξτε και κάτι άλλο. Στο δικαστήριο με απειλήσανε. Τι? Στο δικαστήριο με απειλήσανε. Ποιος σας απειλήσε? Μου είπαν ότι θα κάνω να δω το παιδί μου παρά μόνο όταν θα φτάσει 18. Ποιος σας το είπε αυτό? Και η δικηγόρος. Μάλιστα. Η κυρία που ακούγεται τους διαλόγους. Βεβαίως. Βεβαίως. Και εγώ της είπα. Συγχαρητήρια. Εγώ της είπα. Μπράβο σας. Της λέω το παιδί μου είναι μεγάλο, δεν έχετε καταφέρει να το κάνετε γενίτσαρο. Μπράβο σας. Και εγώ στο δικαστήριο φώναζα και έλεγα: φωνάξτε το παιδί μου να καταθέσει. Μπράβο και σας. Να σας πω το πιο μπράβο ωραίο. Σας. Στο μπράβο δικαστήριο, αφού δεν μπορέσαν να αποδομήσουν εμένα, ναι, τι κάνανε. Αποδόμησαν το παιδί. Προσπαθήσανε να αποδομήσουν το παιδί. Αυτό. Αυτό τώρα δεν είναι αδίκημα. Είναι αδίκημα. Στην επόμενη εκπομπή, εγώ θα καλέσω εδώ πέρα τον κύριο Βερβεσό. Και θα του παραδώσω τη λίστα με όλα τα ονόματα των δικηγόρων που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Και θα περιμένω από τον κύριο Βερβεσό και τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα να ελεγχθούν όλοι αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι βγαίνουν στα τηλεπαράθυρα και μας κουνούν το δάχτυλο. Και μας δίνουν και συμβουλές. Και για να λέμε εδώς, και μερικά εδώς, καλά πράγματα. Εδώς. Και να λέμε και μερικά καλά πράγματα. Ναι. Ο δικαστής λοιπόν, παρόλο που προσπαθήσαν να αποδομήσουν το παιδί μου ότι δεν είναι ικανό να καταθέσει. Ναι. Το οποίο το έλεγε η μητέρα του μέσω της δικηγόρου του και καθόμουν εκεί και έβλεπα ένα παιδί μου να το διασύρουνε. Ο δικηγόρος λοιπόν τους ρώτησε ένα απλό πράγμα. Το παιδί που είναι στο σχολείο του. Τι σχολείο πάει? Κανονικό. Να έρθει να καταθέσει. Και όταν η δικηγόρος είπε ότι δεν μπορεί να καταθέσει, γιατί θα το πιάσουν κρίσεις. Της είπε, κυρία μου, το παιδί να καταθέσει. Και πήγε λοιπόν το παιδί μου εκεί και της ξεσκέπασε. Μπράβο. Της ξεσκέπασε. Αλλά και αυτό σήμερα, το παιδάκι λοιπόν, δεν πρέπει να υφίσταται αυτό το μαρτύριο. Και σήμερα λοιπόν λέω το εξής. Πού είναι η πολιτεία να πού προστατεύσει είναι αυτό το παιδί που του έχουν μαυρίσει την ψυχή? Όχι. Η πολιτεία προστατεύει πού όλους είναι όσοι, πού είναι, εν πάση περιπτώσει, και δεν αν θέλουν το φως, θέλουν το σκοτάδι. Αν λοιπόν είχα χάσει εγώ τα ασφαλιστικά μου, κύριε θα Σταύρο, σας πω το εξής. Κύριε Σταύρο, ναι, γιατί πρέπει να πάμε σε άλλη υπόθεση. Θα σας πω το εξής. Αυτό που προσπαθούν να πετύχουν είναι την αποξένωση του μπαμπά από το παιδί. Αυτό θέλανε. Ναι. Αυτό θέλανε, αλλά δεν το πετύχανε και κάποια στιγμή θα πρέπει η κοινωνία να καταλάβει και η πολιτεία να καταλάβει ότι πρέπει να προστατεύει αυτά τα πράγματα και να μην υπάρχει αυτή η αποξένωση. Κύριε Γιατί αν Σταύρο, έκανα να δω το παιδί μου 2 χρόνια, ναι, μετά το παιδί μου θα ήταν ένα παιδί που έχει αποξενωθεί από ένα μπαμπά και όταν θα δικαιωνόμουν. Δεν θα είχατε παιδί. Δεν θα είχα παιδί. Έτσι ακριβώς. Και δεν θα είχε και μαμά. Το ξέρω. Αυτό επιδιώκουν λοιπόν την καταράκωση του γονέα. Και όταν δεν καταφέρνουν αυτό το αποτέλεσμα, βρίσκουν άλλη μεθόδευση, παρουσιάζουν ότι τι έχει προβλήματα έρευνες το παιδί. Θα παρουσιάζουν θα τα δείτε παιδιά ότι έχει συναισθηματική διαταραχή, θα δείτε, ότι θα δείτε έχει ατελή συναισθηματική ανάπτυξη, λέγοντας στο δικαστήριο ότι μην βλέπεις ότι το παιδί είναι 16 ετών, έχει ατελή συναισθηματική ανάπτυξη. Τώρα θα δείτε είναι περίπτωση αγοριού που είναι 17 σήμερα. Πανομοιότυπα σε όλες τις υποθέσεις. Θα δείτε τώρα λοιπόν, πάμε εγώ, τώρα. Δεν θέλω άλλο σχόλιο. Για το ρόλο των δικηγόρων. Να κλείσω λίγο, να σας πω κάτι. Κύριε Σταύρο, πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να προχωρήσω την εκπομπή. Βεβαίως. Η υπόθεσή μου ήταν να εκδικαστεί το Μάιο. Ναι. Μαντεύτε τι έκανε η δικηγόρος
η παιδοψυχολόγος της Ελλάς και η μητέρα του παιδιού. Τι κάνανε? Πήραν αναβολή. Εντάξει, ήταν και ευρωεκλογές τώρα. Και όχι. Πάμε. Εγώ που είμαι κακοποιητής. Δεν μπορεί να είχαν απασχόληση. Προχωράμε. Κύριε Σταύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα νέα συνομιλία. Συνομιλία ντοκουμέντο που για ακόμα μια φορά δικηγόρος φέρεται να υποδεικνύει στην ψυχολόγο της Ελλάς το τι θα γράψει τη γνωμάτευσή της προκειμένου να στηθεί υπερασπιστική γραμμή του πελάτη της. Και την παρουσιάζει, έχω μπει, είναι άλλη δικηγόρος. Άλλη δικηγόρος. Επίσης γνωστή δικηγόρος. Πάμε να δούμε λοιπόν και αυτούς τους διαλόγους για να καταλάβετε όλοι σας το τι ακριβώς συνέβαινε. Παρακαλώ. Α, μου είπε ότι μιλήσατε να αφαιρεθεί τελείως η παράγραφος, παρόλο που τη διατύπωσα λίγο διαφορετικά σε σχέση με τον σύντροφο, εφόσον δεν αναφέρθηκε και στην ακροαματική. Κάτσε, θα το δω. Α, εντάξει. Κάτσε ένα λεπτό, θα το δω. Ωραία, και πάρε με. Εντάξει. Έλα, γεια σου κούκλα μου, γεια. Παίρνω και σε παίρνω. Ναι, γεια. Έλα μου, γεια. Έλα. Έλα, στο έστειλα τώρα. Έκανα μία-δύο μικρές διαγραφές. Ωραία. Έβγαλα τελείως την συναισθηματική σχέση. Ωραία, αυτό που είπε η... Ωραία. Και το άλλο που έβγαλα ήταν με το scuba diving. Ότι πήγε καλοκαίρι, μου είπε ότι δεν το έκανε το diving τελικά. Έγραψα επιθυμούσε τελικά να ασχοληθεί και ότι αυτό ήταν ένα δείγμα ελευθερίας έκφρασης του παιδιού. Το άλλο το άκουσα. Από την πρώτη πρόταση έβγαλα κάτι. Α, ωραία. Άκουσε με. Σε εμπιστεύομαι, επειδή είμαι εκτός. Βέβαια θα γυρίσω πάλι στο σπίτι για να τα διορθώσω κι εγώ αν είναι να φύγεις και να το εκτυπώσεις. Στο έστειλα. Όχι, στο έστειλα. Ναι, ρε παιδί μου, να το έχεις έτοιμο. Κάνε τις διαγραφές αφού είναι Word, να το εκτυπώσεις όσο έχει. Αυτό λέω. Α, ωραία. Άρα εκτυπώνω, έτσι. Εκτυπώνεις, ναι. Αφού δεν είναι επί της ουσίας, είναι κάτι διευκρινιστικά. Θα το δω κιόλας, αλλά εκτύπωσέ το, σου έχω εμπιστοσύνη. Αφού είναι Word, καταλαβες. Ναι, τέλεια, οκ, μια χαρά. Έλα, καλή επιτυχία. Έκανες μια εξαιρετική δουλειά, ε. Εσύ να δεις, ευχαριστώ πολύ. Έλα, εντάξει, εσύ έκανες τόση δουλειά. Εγώ δεν πρόλαβα να τις δω όλες τις προτάσεις, αλλά... Εντάξει, μια χαρά είναι. Πώς το λένε, σκέφτομαι ότι εντάξει, επειδή γνωρίζω και αρκετούς άλλους συναδέλφους σου, ότι εντάξει, για άλλη μια φορά ξεχώρισες και δικαιολογείται όλη αυτή η καλή έκβαση της υπόθεσης της... Χάρη στη δική σου βοήθεια. Αλήθεια τώρα στο λέω. Ευχαριστώ. Έλα, έχεις φύγει από το γραφείο? Όχι, βρε, μέχρι τις 10 η ώρα εδώ είμαι. 5 και 7 ενάτου, να βάλουμε τις... Πού να το βάλω αυτό? Εκεί. Είναι στην πρώτη παράγραφο, δίωρη κλινική συνέντευξη. Α, που λέω ότι... Όπως και κατά την τρέχουσα. Όχι, στην πρώτη παράγραφο. Στη δεύτερη νομίζω πρέπει να είναι εκεί που λέω, αφού έλαβα υπόψη μου την αίτηση μεταρρύθμισης, στη σχολική επίδοση και διενεργήθηκαν 2, μία-δίωρη κλινική συνέντευξη της μητέρας, αν είναι δίωρη, στις 5 ενάτου. Κάτσε να δω που είναι αυτό. Κάτσε λίγο να το δω κι εγώ. Ναι, για... Περίμενε, και την προηγούμενη ενώ διενήργησε 2 κλινικές συνεντεύξεις, το βλέπεις είναι στη δεύτερη παράγραφο. Το βρήκα, 2 κλινικές συνεντεύξεις με τη μητέρα, να βάλω παρένθεση. Βάλε στις 5 και 7 ενάτου του 2023. 5 και 7 ενάτου του 2023. Συγγνώμη, με τόση δουλειά, Πέτρο, η ψυχολόγος για την αστυνομία δούλευε ή τσάπα την πληρώναμε? Δεν ξέρω, εγώ πάντως ξέρω ότι όλο το υλικό κατασχέθηκε στο γραφείο της αστυνομίας. Στο στην αστυνομία κατασχέθηκε το υλικό. Μα δεν είναι, οι δικηγόροι συνέτασαν τις εκθέσεις, απλά... Δεν είχε δουλειά η γυναίκα. Άλλοι τα γράφαν. Άλλοι τα γράφανε. Συνέχεια τηλέφωνο. Σε Word, δηλαδή να μπορεί να το επεξεργαστεί δικηγόρος την ψυχολογική κομμάτια. Η ψυχολόγος υπέγραφε απλά. Αφού τη λέει, καλέ διορθώσει και εκτύπωσέ το και πήγαινε το. Άρα. Τι σημαίνει. Σε νοηθούν για τη φραγή, να το πει. Λοιπόν, έχουμε τον άνθρωπο ο οποίο. Να τα δει η ηγεσία τη αστυνομία αυτά. Και ο Υπουργό Δημόσια Τάξη. Να τα δει και ο δικηγορικό σύλλογο. Είμαι σίγουρη ότι θα τα δουν πρωτίστω οι δικαστέ. Το ευαγέ ίδρυμα τη Κατεχάκη. Πρωτίστω οι δικαστέ, όταν βλέπουν τέτοιου είδου νομοδοτήσει, απλά να μην τι λάβουν τη Κατεχάκη. Καθόλου. Πάρα πολλοί άλλοι πρέπει να δουν αυτά που βλέπουν. Το ευαγέ λεωφόρο. Ξεκινάμε φυσικά. Πάμε μισό λεπτό, time out. Που επιτρέπουν να γίνουν αυτά. Και δεν είναι από τους επιστήμονες που ασχολούνται με την ψυχή των παιδιών. Από τους δικηγόρους. Και μετά είναι όλα. Όλοι. Λοιπόν, εδώ πέρα μπλέξανε μαζί μόλις. Δημοσιογραφικά πάντα μπλέξανε. Για εμάς τους δικηγόρους, έτσι. Διότι εμείς έχουμε και μια υποχρέωση.
σε αυτές τις υποθέσεις του οικογενειακού δικαίου και οι εκλεκτές συναδέλφες εδώ πέρα, οφείλουμε να κατευνάζουμε τα πνεύματα, ακριβώς, να βρίσκουμε τις πλέον πρόσφορες λύσεις που θα κατατείνουν στην ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, να ερμούμε τα πράγματα, εκτονούμε τις εντάσεις. Είστε παλιότεροι, κύριε. Όχι να πάμε να στείνουμε ιστορίες. Είστε ντροπή, ντροπή. Υπάρχει ηθικό όριο στη νομική υπεράσπιση, γιατί δεν υπάρχει όριο. Υπάρχει όριο. Προκειμένου να επιτευχθεί η παρέλκυση των δικών, γενικά ζητάν οι δικηγόροι γνωματεύσεις για τον εαυτό. Είπαμε την επόμενη εβδομάδα να συμφωνήσουμε. Κύριε Τάτση, σήμερα είμαι αόρατος. Έχω αδυνατήσει τόσο, δεν φαίνομαι. Έχω αδυνατήσει, αλλά φαίνομαι, με βλέπετε. Προσπαθώ, παιδιά, εδώ και τρία λεπτά να σας συνεθέρω. Μισό λεπτό, αφήστε με λίγο. Μετά τη χθεσινή ήττα έξαρτη. Αφήστε με, ρε παιδιά, να κάνω τη δουλειά μου. Γιατί έχετε πάθει σήμερα όλοι. Είστε πάρα πολύ. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας τσιγκλίζει και μας πονάει όλους μας. Γιατί μπλέκονται πολύ. Αφήστε με όμως, έχουμε τον άνθρωπο. Κύριε Σούρα, πώς θα τα κατευλάβουμε. Αυτή η εκπομπή, ξέρετε, λέγεται ανοιχτές υποθέσεις και πάντα αναζητεί τους εμπλεκόμενους και τους πρωταγωνιστές. Έχουμε τον άνθρωπο για τον οποίο συνετάχθη αυτή η γνωμάτευση μέσω του διαλόγου, τον οποίο απολαύσαμε εντός εισαγωγικών. Τον έχουμε κοντά μας. Τον αποκαλώ κύριο Γιώργο. Κύριος Γιώργος, καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα σας. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι η δική σας υπόθεση είναι μοναδική, γιατί την έψαξα στα ελληνικά δικαστικά χρονικά και από ό,τι έχω πληροφορηθεί έχετε προσφύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, κυρία Μάρκου, αν δεν απατώμε, σωστά, για αυτή την ιστορία. Και έχουμε ήδη δικαιωθεί μέχρι το παρόν στάδιο και αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Γιατί εντός των το παιδάκι σας σήμερα τι ηλικία έχει, κύριε Γιώργο? Είναι 17 χρονών. Ένα αγοράκι. Σωστά. Το οποίο έκανε το λάθος να επιθυμεί να μείνει κοντά σας. Ακριβώς. Για πείτε μας λοιπόν λίγο το τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Πώς ενεπλάκη η συγκεκριμένη ψυχολόγος, όμως πώς ενεπλάκη και μία λειτουργός της δικαιοσύνης, μία δικαστής σε αυτή την ιστορία. Η ψυχολόγος αυτή δεν ξέρω αν είναι παιδοψυχολόγος. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, ψυχολόγος αστυνομίας. Ωραία. Ναι. Και δεύτερο σημαντικό είναι ότι αυτοί εκεί οι άνθρωποι, τα ακούσατε όλα μόνοι σας, αυτοί οι άνθρωποι κάνανε ψυχολογικό βιασμό όχι μόνο στο γιο μου, αλλά και σε όλα τα άλλα τα παιδάκια. Και αυτά δεν είναι παιδιά, είναι μωρά. Εγώ ήμουνα λίγο τυχερός που συνεχώς ήμουνα μαζί με το γιο μου, που προσπαθούσα όταν έκλαιγε, όταν ερχόταν πίσω και έκλαιγε, το έλεγα, αγόρι μου, οι άντρες κλαίνε. Κλάψε, πες μου τι είναι το πρόβλημά σου. Και μου έλεγε πως αυτή η γυναίκα, δεν θα την πω κυρία, δεν ξέρω πως αλλιώς, πως αυτή η γυναίκα για χρήματα έκανε τόσο μεγάλο κακό στα παιδάκια, σε αυτά τα μωρά. Του έλεγε ότι ο πατέρας σου θα πάει φυλακή. Θα τον βάλω φυλακή, δεν πρέπει να του μιλάς. Δεν λέγεσαι το επώνυμο του μπαμπά σου, αλλά λέγεσαι το επώνυμο της μαμάς σου. Οι μητέρες, πιστεύω, ότι θα βρούνε αυτό που θα τους αξίζει από τα παιδιά τους, μόλις μεγαλώσουν και αρχίζουν να καταλάβουν. Αλλά οι δικηγόροι... Οι συγκεκριμένες μητέρες. Συγκεκριμένες μητέρες, σωστά. Οι δικηγόροι και αυτοί οι ψυχολόγοι, μαζί με κάτι εισαγγελές και κάτι προέδρους, δικαστές, που συγκαλύπτουν αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή είναι μια μεγάλη φάμπρικα. Έχω μιλήσει με πολλούς πατεράδες και αν θέλετε να ξέρετε, το κόστος αρχίζει από 25.000 μέχρι 100.000. Τι εννοείται? Μισό λεπτό. Δηλαδή... Τι κόστος 25.000 δηλαδή, με 100.000? Δηλαδή, η δικηγόρος έλεγε ότι θα σου κοστίσει 25.000 μέχρι όπου μπορεί να την πιάσει, να χρεώσει μια μητέρα μέχρι 100.000, ναι, για να έχει αυτά τις αιτήσεις και τις καταθέσεις αυτή της ψυχολόγου, μαζί με τις εισαγγελές που προστατεύανε την ψυχολόγο και τους προέδρους για να βγάλουν απόφαση υπέρ των μαμάδων. Άρα πρόκειται για... Δηλαδή, κάνανε μια μεγάλη καταστροφή, όχι σε εμάς τους μπαμπάδες. Ναι, πονάμε για τα παιδιά μας, αλλά δηλαδή αυτά τα παιδιά... ότι είναι ότι στις 25.000... Από 25, μάλιστα, από 25.000 και δικαστική λειτουργία. Στη δικιά μου την υπόθεση, είπε η μητέρα του γιού μου σε μία φίλη μου
ότι η δικηγόρος στους πρώτους τρεις μήνες μου πήρε 24.000 για να μην ξαναδεί ο μπαμπάς το παιδί του. Λάθος δουλειά κάνει. Και άρχισε ένας τεράστιος πόλεμος, πόλεμος λάθος που δεν με άφηνε, λάθος δουλειά που με απαγόρευε. Λάθος δουλειά κάνει, δόλησες. Ναι. Εγώ ήθελα να ξέρω γιατί η δικαιοσύνη δεν ανοίγει, τους λογαριασμούς. Σωστό. Γιατί δεν κοιτάνε τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν θέλω γίνονται να ξέρω γιατί, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, γιατί έχει ακόμα αυτούς τους δικαστές και τους πρόεδρους ακόμα τώρα. Και δε, αφού έχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία από τις εσωτερικές υποθέσεις. Έχει διατάξει η κυρία εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η κυρία Δηλίνη, πειθαρχικό έλεγχο για όλους όσοι εμπλέκονται, αγαπητέ, ναι, κύριε. Γιατί όμως είναι ακόμα στην έδρα, να κάτσουν σπίτι τους. Κύριε Γιώργο, ξέρετε ότι πρέπει να τηρηθεί μια διαδικασία και να ακολουθήσει το πρωτόκολλο, Γιώργο. Και άπαντες και άπασες χαίρουν το τεκμηρίο της αθότητας μέχρι τις αποδείξεις του εναντίον. Όμως, η υπόθεση του κύριου Γιώργου είναι μοναδική στα ελληνικά χρονικά. 7 χρόνια ταλαιπωρείται ο άνθρωπος αυτός στα δικαστήρια, με ένα παιδάκι το οποίο έχει δηλώσει, κατά δήλωσή του, θέλει να μείνει με τον μπαμπά. Και είναι και 17 χρόνια τώρα το παιδί. Είναι 17 χρόνια τώρα το παιδί. Το παιδί αυτό, σύμφωνα με αυτό το ρεπορτάζ το οποίο έχω συλλέξει μέσω της έρευνας, φέρεται να έχει κακοποιηθεί από τη μαμά του. Δηλαδή. Θέλω να δούμε, δεν ξέρω αν κυρία Χρυσικάκη έχετε συγκεκριμένες φωτογραφίες τις οποίες μπορούμε να δείξουμε, γιατί έχουμε και ντοκουμέντες, ό,τι λέμε έχουμε ντοκουμέντα πάντα. Να δούμε το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το παιδί. Υπάρχουν, τα έχουμε να τα δούμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα ντοκουμέντα τα οποία έχουμε. Βλέπετε εδώ πέρα το παιδί αυτό είναι χτυπημένο και στο πόδι. Φαίνεται να έχει τρυπηθεί και με καρφίτσα. Φαίνεται η μητέρα του να το έχει πατήσει και με το τακούνι. Είναι πράγματα τα οποία έχει καταθέσει στις αστυνομικές αρχές. Βλέπετε εδώ πέρα μόλοπες, οι οποίες σύμφωνα με όσα δηλώνει το ίδιο το παιδί έχουν προκληθεί από την μητέρα. Όμως δεν θέλω να σταθώ μόνο σε αυτό. Θέλω να πάω να δούμε ένα μέρος αυτής της έρευνας της εκπομπής για την υπόθεσή σας, κύριε Γιώργο. Μάλιστα. Που αφορά το τι ακριβώς συνέβη και πώς εμπλέκεται στη δική σας την υπόθεση μία δικαστής, η οποία φέρεται επίσης να διατηρεί στενές φιλικές σχέσεις με τη συγκεκριμένη ψυχολόγο. Να το δούμε και επανερχόμαστε. Μάλιστα. Ο δικαστικός λειτουργός από το 2017 έως το 2022 διαχειρίστηκε το συγκρουσιακό διαζύγιο ενός πατέρα με την πρώην σύζυγό του και ήταν η ίδια που δίκασε τις αντίθετες αγωγές επιμέλειας του ανήλικου παιδιού τους, ηλικίας τότε 10. Ζούσε σε σωματική κακοποίηση αυτού για την οποία ο πατέρας είχε υποβάλει μήνυση. Τότε μόνο ο δικαστικός λειτουργός υπέβαλε αίτημα αυτοεξαίρεσης, που σε αυτήν παραδέχεται ότι διατηρεί επί πολλών ετών προσωπική και φιλική σχέση με την ψυχολόγο της Ελλάς, η οποία παρακολουθούσε το ανήλικο παιδί. Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι γιατί ο δικαστικός λειτουργός δεν υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης το 2017 που δίκασε τις αγωγές για την επιμέλεια του ανήλικου. Αποτέλεσμα ήταν να καθυστερήσει επί 4,5 χρόνια η απόφαση για την ανάθεση της επιμέλειας και η Ελλάδα τελικά να καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όπου προσέφυγε ο πατέρας και η προσφυγή του έγινε ήδη παραδεκτή. Ωστόσο, το 2021, άλλος δικαστικός λειτουργός ανέλαβε την επανάληψη της συζήτησης των αγωγών της επιμέλειας του ανήλικου, όπου και ανέθεσε την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού στον πατέρα. Στο σημείο αυτό, παρατηρήθηκε η έντονη επιστράτευση της ψυχολόγου της Ελλάς, η οποία προέβη σε σύνταξη σωρίας γνωμοδοτήσεων, στις οποίες κατέγραφε την δίθεν ακαταλληλότητα του πατέρα για την επιμέλεια και εξυμνούσε την μητέρα, καταγράφοντας ως επίλογο στις γνωματεύσεις της ότι το καταλληλότερο πρόσωπο για την επιμέλεια του ανήλικου είναι η μητέρα. Η μητέρα, στηριζόμενη αποκλειστικά στην ψυχολόγο της Ελλάς, άσκησε έφεση και πέτυχε την παραπλάνηση του εφετείου Αθηνών, όπου ανατράπηκε η πρωτόδικη απόφαση και ανατέθηκε η επιμέλεια στην μητέρα, την ίδια στιγμή που το ανήλικο παιδί, επίμονα από το 2017, κατήγγειλε σωματική κακοποίηση από τη μητέρα του κατ' εξακολούθηση, ενώ και η δικαστική πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε καταλήγει σε βέβαιο συμπέρασμα ότι η βούληση του ανηλίκου να μείνει με τον πατέρα είναι ελεύθερη επηρεασμού και το παιδί αγωνιά να ζήσει με τον πατέρα του. Σημειωτέων ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ψυχολόγος ουδέποτε είχε γνωρίσει τον πατέρα ή είχε κάνει συνεδρία μαζί του ως όφιλε, ενώ στις εκθέσεις της περιγράφει τον πατέρα του παιδιού με άκρος προσβλητικούς χαρακτηρισμούς προκειμένου να επιτευχθεί η ικανοποίηση του αιτήματος της μητέρας.
Για να ανακεφαλαιώσω λοιπόν. Να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Το παιδάκι αυτό λοιπόν θέλει να μείνει με τον πατέρα. Ξαφνικά συζητείται αυτή η υπόθεση ενώπιον των δικαστηρίων. Ο ή δικαστική λειτουργός γράφει στα παλαιότερα των υπαδημάτων την επιθυμία του παιδιού, διατάσσει περαιτέρω δικαστική διερεύνηση. Έρχεται το δικαστήριο το πρώτο, το οποίο δίνει την επιμέλεια στον πατέρα. Και στη συνέχεια στο παιχνίδι μπαίνει η ψυχολόγος, η οποία με γνωματεύσεις ουσιαστικά χαρακτηρίζει τον κύριο Γιώργο ως ακατάλληλο γονέα και έρχεται η ανατροπή στο εφετείο. Στο μεσοδιάστημα η μητέρα κατηγορείται για το αδίκημα της κακοποίησης βάσει καταθέσεων του ίδιου του παιδιού. Πρόεδρος του Συμβουλίου, η οποία αναμενόταν να παραπέμψει τη μητέρα, ήταν η συγκεκριμένη ή ο συγκεκριμένος δικαστικός λειτουργός. Τότε λοιπόν γνωστοποιεί στα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου ότι θέλει να εξαιρεθεί γιατί έχει στενές σχέσεις, φιλικές σχέσεις με την ψυχολόγο, κάτι το οποίο έχει αποκρύψει στην κατά πρώτη την δίκη. Έτσι, κύριε. Για να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Και με ποιους θα έχουμε βάλει, εν πάση περιπτώσει. Η μητέρα δεν παραπέμπεται. Ο πατέρας όμως, το παιδί θέλει να παραμείνει με τον πατέρα. Εσείς, κύριε Γιώργο, έχετε μηνυθεί γύρω στις 20-30 φορές, δεν ξέρω τι, για αρπαγή. Φορές με έχει πάει για αυτόφορο. Πόσες φορές? 19. 19 φορές για αυτόφορο. Και έχω 42 μηνύσεις. 42 μηνύσεις. Εκτός άνθρωπος... από αυτού, ναι? Η κυρία ψυχολόγος, ναι? Είναι προστατευμένη και από το αστυνομικό με συναδέλφους της. Με υποδιευθυντή και διευθυντή, ναι? Και με έναν, τώρα λέγεται ότι είναι ταξίαρχος, που την προστατεύουν όπως την προστατεύουν και στη δικαιοσύνη οι εισαγγελείς που έχετε ακούσει και μιλάει. Και τώρα αυτή τη στιγμή. Και τώρα αυτή τη στιγμή, μάλιστα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Σοβαρή καταγγελία αυτή. Σοβαρή καταγγελία αυτή. Εγώ δεν την υιοθετώ, αλλά είναι σοβαρή καταγγελία. Είναι σοβαρή καταγγελία. Γι' αυτό. Γιατί άμα τώρα πλέον... δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Η υπόθεση αυτού του ανθρώπου είναι εξοργιστική. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Αν δεν είχε ο άνθρωπος αυτό στην οικονομική δυνατότητα να καταφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, τι θα έκανε? Ακούστε με λίγο. Πραγματικά, όπως λέει ο κύριος Κουσουλός, ότι ισχύει το τεκμήριο αθότητας, δεν είμαστε οι δικαστές, δεν κρίνουμε εμείς. Εδώ όμως είναι συγκεκριμένα περιστατικά που δεν είναι δυνατόν να δοθεί λογική εξήγηση, παρά μόνο η εξήγηση που μόλις έδωσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δεν μπορεί να δοθεί λογική εξήγηση. Πώς, με ποιο τρόπο? Θέλετε να σας πω, να συμπληρώσω εγώ κάτι σε αυτό? Παρακαλώ. Ότι ασκήθηκε αρχικά ποινική δίωξη στη μητέρα για σωματική κακοποίηση του ανηλίκου. Διέταξε ο κύριος εισαγγελέας να καταθέσει ανομωτή το ανήλικο. Πράγματι καταθέτει ανομωτή το ανήλικο και καταγράφει τις σωματικές κακώσεις που έχει προκαλέσει σε αυτό η μητέρα του. Παραπέμπεται στο ακροατήριο, ασκεί προσφυγή στην εισαγγελία εφετών η μητέρα. Και η εισαγγελέας εφετών στη διάταξή της αναφέρει ότι δεν κρίνεται πιστική η κατάθεση του ανηλίκου και προφανώς ο τραυματισμός του ανηλίκου, ναι, ναι, οφείλεται σε αδέξια κίνηση της μητέρας, η οποία θέλοντας να περάσει από τον περιορισμένο χώρο της κουζίνας της οικίας το της, πάτησε. Εκ παραδρομής, κατά λάθος, πάτησε με τα τακούνια το πόδι του παιδιού. Με αυτή την αιτιολογία... Ναι, μην γελάτε καθόλου. Αυτό θυμίζει εκείνο που κάποια προσέκλωσε σε ένα μαχαίρι. Πραγματικά, ακριβώς. Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δηλαδή, πάμε να ένα ανήλικο που πραγματικά έχει και βούληση και ωριμότητα και το λέει και δικαστή πραγματονομοσύνη. Έχει μπει ήδη στα 18 το παιδί. Έχει μπει ήδη στα 18. Τελειώνοντα, βάζω να θέλει να μας μιλήσει το παιδί. Εμείς σεβόμαστε το γεγονός ότι... Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουμε στην παρούσα φάση, αλλά επειδή θα συνεχίσουμε αυτή την έρευνα. Για αυτό το παιδί θα πω μία κουβέντα. Αλίμονο σε αυτούς, μόλις αυτό το παιδί γίνει 18 χρονών. Αλίμονο σε όλους αυτούς. Δεν θα έχω παραγραφεί τα αδικήματα σε βάρος του. Γιατί ήδη έχει μπει στα 18. Λοιπόν. Μόλις κλείσει τα 18, ο ίδιος θα ασκεί στα δικαιώματά του. Αυτή η ψυχική κακοποίηση, όχι, είναι απίστευτη αυτό που έχει βιώσει αυτό το παιδί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην
κινηθεί και να κάνει τις ενέργειες. Είναι πρωτοφανής αυτή η υπόθεση. Εγώ ασχολούμαι 20 χρόνια με το δικαστικό ρεπορτάζ. Κάτι παρόμοιο, λυπάμαι που το λέω, δεν το έχω ξαναδεί και θέλω να πω και να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Αφενός. Ότι... μια ερώτηση. Τι ερώτηση. Τελευταία ερώτηση. Κύριε Γιώργο, μάλιστα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αναφερθήκατε σε μια συγκεκριμένη ψυχολόγο, την ξέρουμε. Μάλιστα. Αναφερθήκατε και σε μια συγκεκριμένη. Αναφερθήκατε και στους ανθρώπους της αστυνομίας που. Μάλιστα. Είναι μια καταγγελία δική σας. Μάλιστα. Αναφερθήκατε όμως και σε μια δικαστική. Λειτουργό. Λειτουργό. Ναι. Έχει όνομα αυτή η δικαστική λειτουργός. Έχει. Εντάξει, δεν δηλαδή, το όνομα. Υπενήσεστε. Δύο λεπτά, να καταλάβω. Υπενήσεστε ότι ήταν φτιαγμένη η ιστορία με τη δικαστική λειτουργό. Κύριε, ο κύριος Στάθης είστε. Όχι, ο κύριο Σούρα είναι ο κύριο Σούρα. Παράπονο εκφράζει ο άνθρωπο. Λοιπόν, παράπονο εκφράζει. Μια, η δικαιοσύνη είναι... θα το διερευνήσει. Ναι. Όλα αυτά θα διερευνηθούν, κύριε Σούρα. Εμεί παραθέτουμε το ρεπορτάζ. Γεγονότα απλά. Το ρεπορτάζ είναι και αυτό που κάνει ο κύριο Σούρα. Κάνουμε... Σήμερα κάνουμε εκπομπή από τη Γενέβη. Του, ναι. Ναι. Όχι, δεν την αποκρύπτει. Την έχουμε καταγράψει στα δικόγραφα. Αυτά που λέει. Άρα η ερώτησή μου ήταν σωστή. Δεν το αποκρύψει. Σωστή ερώτηση. Άρα δηλαδή αφήνεται να υπονοηθεί ότι πίσω και από αυτή την ψυχολόγη υπάρχει και δικαστική λειτουργία. Αφήνει να εννοηθεί ότι η γυναίκα του Κέσσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει να φαίνεται και τίμια. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί σας ευχαριστώ κύριε Γιώργο, και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε με μεγαλύτερες αποκαλύψεις και μεγαλύτερη ένταση στη συνέχεια της εκπομπής, να πω ότι δυστυχώς μέσω της έρευνας δικής μου, και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα, φέρνει να εμπλέκεται και μία άλλη εισαγγελέα, η οποία όταν πήγε ο κύριος Γιώργος με τη δικηγόρο του στην εισαγγελία ανηλίκων να καταγγείλει συγκεκριμένα πράγματα, αυτή η κυρία, επαναλαμβάνω, για την οποία έχει γίνει αναφορά ήδη στον Άριο Πάγο, φέρεται μεταξύ άλλων να είπε ότι αν δεν πάει το παιδί στη μητέρα, θα καταλήξει σε ίδρυμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σε προσέχει. Ναι. Σε έχω χτυπήσει ποτέ. Ποιος το λέει αυτό, αγαπητέ μου. Η κυρία. Η κυρία τι έγραψε δηλαδή. Έγραψε ότι με χτυπάει ο μπαμπά. Εσύ τη το πει, σου είπε κάποιο να το πει. Είπα ότι δεν με χτυπάει και αυτή έγραψε με χτυπάει. Αλήθεια. Ναι. Και εσύ που το ξέρει τι έγραψε, που το ξέρει, αφού δεν ξέρει να διαβάζει. Αφού το πει, στα λόγια τη το πει. Σε ποιον το είπε. Στη μαμά. Ναι. Ναι. Για ποιο λόγο το έκανα αυτό. Για μην πάω στον μπαμπά. Θέλεις εσύ να έρχεσαι μία μέρα στον μπαμπά, μία μέρα στη μαμά. Ναι. Επιστρέψαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ σε ανοιχτές υποθέσεις, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά το hashtag υποθέσεις. Είδατε, ακούσατε αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο. Η κυρία ψυχολόγος λοιπόν λέει το παιδάκι στον πατέρα του. Λέει το παιδάκι στον πατέρα του. Ότι το παιδί αυτό δεν κακοποιείται και ότι ψυχολόγος, συγκεκριμένη ψυχολόγος, άλλα της λέει το παιδί και άλλα γράφει σε εκθέσεις. Μάλιστα. Και μετά μιλάμε για το αν υπάρχει δημόσιο συμφέρον και αν πρέπει ο δημοσιογράφος να κάνει έρευνα. Έρευνα μέχρι τέλους. Μέχρι να δύσει ο ήλιος. Μέχρι το μεδούλι, δημοσιογραφικά πάντα και σεβόμενοι όλες τις προσωπικότητες οι οποίες φέρονται να εμπλέκονται. Ξεκάθαρα πράγματα, ξεκάθαρες κουβέντες και έναν όρκο τον οποίο έχω δώσει και για το μέλλον των τριών παιδιών που ο ίδιος έχω. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο ρεπορτάζ και το πώς γινόταν η κατάφορη παραβίωση του πρωτοκόλλου τόσο των ψυχολόγων όσο και των αστυνομικών υπαλλήλων από τη ψυχολόγο της Ελλάς. Καθώς σύμφωνα με την έρευνα της εκπομπής, η υποδιερεύνηση ψυχολόγων σε συνομιλίες με δικηγόρους, συναδέλφους της ψυχολόγους, αρχικά κάνει μνήμα στα προσόντα της, διαδιπανίζοντας την θέση της, και σε άλλους διαλόγους πανηγυρίζει ως μέλος προφανώς ποδοσφαιρικής ομάδας, γιατί μέσω των εκθέσεών της
κάποιοι άνθρωποι τελικά παραπέμφθηκαν. Οι άνθρωποι αυτοί παραπέμφθηκαν, αλλά αθώθηκαν στη συνέχεια. Όμως η ίδια η κυρία, δεν ξέρω πόσο επιστημονικό είναι αυτό, πανηγυρίζει και επέρεται για τα κατορθώματά της. Να το δούμε. Την κατάφορη παραβίαση του πρωτοκόλου τόσο των ψυχολόγων όσο και των αστυνομικών υπαλλήλων από την ψυχολόγο της Ελλάς αναδεικνύουν απόψε οι ανοιχτές υποθέσεις. Σύμφωνα με την έρευνα της εκπομπής, η υποδιερεύνηση ψυχολόγος της Ελλάς σε συνομιλίες της με δικηγόρους και συναδέλφους της ψυχολόγους αρχικά κάνει μνήμα στα προσόντα της, διατυμπανίζοντας την θέση της στην αστυνομία. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ναι, και λέω εντάξει, θα φτάσω, λέω μέχρι διευθύντρια. Εντάξει, μην πω διευθύντρια, λέω τώρα, θα γίνω διευθύντρια. Στο μεταξύ είμαι τέταρτη στην ιεραρχία, το καταλαβαίνεις δηλαδή. Έχουμε 50 τόσους ψυχολόγους και είμαι τέταρτη. Κατάλαβα, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Όλοι οι αλήτες. Δηλαδή δεν είμαι πεντηκοστή, είμαι τέταρτη. Δηλαδή ουσιαστικά είμαι όχι απλά βαθμοφόρος ή αρχηγός, είμαι αρχηγός σειράς. Δεν ξέρω αν σου το έχω πει. Έχω πει πρώτη στην αστυνομία, έχω διαβάσει πρώτη τον όρκο στο πανεπιστήμιο και πρώτη στο μεταπτυχιακό και έχω πει πρώτη στην αστυνομία. Κατόπιν αυτής της αναφοράς, στις ικανότητές της, η ψυχολόγος της Ελλάς φέρεται σε άλλα σημεία να καταπατά κάθε έννοια πρωτοκόλλου που διέπει τόσο το επάγγελμα των ψυχολόγων όσο και των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Επιδεικνύει χαρά και εκφέρει άποψη για την παραπομπή ή μη ανθρώπου στην υπόθεση του οποίου έχει γνωματεύσει την υποδιερεύνηση επιστημονική της άποψη. Σε περίπτωση παραπομπής, η χαρά της δεν περιγράφεται. Δηλαδή σας λέω, 7-0 ομόφωνα τον είχαμε καταδικάσει. 7-0 κυρία. Και τώρα γύρισε 6-1. 6-1 πλειοψηφικά. Μόνο μία δικαστής, κυρία, είχε τα κότσια να ορθώσει το ανάστημά της και να πει όχι. Ότι εμένα, αφού μάλιστα μάθαμε εκ των έσω ότι την απείλησαν και την εκβίασαν, ότι δεν θα την προάγουν και είπε «Δεν με ενδιαφέρει, εγώ αυτόν τον άνθρωπο δεν τον αθώωνω». Μπράβο της! Σε άλλο μέρος των συνομιλιών της με δικηγόρο του στενού φιλικού της περιβάλλοντος, Περιχαρής του ανακοινώνει τα νέα. Άντε ρε! Παραπέμπεται, ναι! Για ποιο πράγμα? Από ποια υπόθεση θέλω να πω μάλλον? Για παιδοφιλία, βρεσί. Α, στην υπόθεση την κεντρική, αυτή που εκκρεμεί σε βάρος με την... Τη δική του. Ναι. Παραπέμπεται. Τι λες, ρε, σοβαρά μιλάς. Τον παραπέμπουνε σε ακροατήριο. Ναι. Σε μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Γι' αυτό λύσαξε και σε κυνηγάει έτσι ο... Εντάξει πια, έλεος. Τώρα βρήκε τον... Δεν μου λες, πότε είναι το ακροατήριό του, σου είπε. Τώρα, τη Δευτέρα, θα μάθει... Του το είπε ο... και το έστειλα τώρα στην... να πάνε να πάρουν το βούλευμα, έχει βγει και παραπέμπεται. Στη συνέχεια και αφού ολοκληρώνει την ενημέρωση στον δικηγόρο, αμέσως σπέβδει να ενημερώσει και άλλη φίλη της, δικηγόρο επίσης. Ο φίλος μας ο... παραπέμπεται και έχει σκυλιάσει. Έχω χαρεί πάρα πολύ. Παραπέμπεται για κακούργημα. Ρε εσύ, μου έστειλε ο... μου στέλνει ο... που είναι ο ψυχίατρος που μου έκανε την πραγματογνωμοσύνη. Πήγα να του πω αιμονικός και μου γράφεις... Δεν μπορείς να φανταστείς, μου έστειλε υποστηρικτικά μηνύματα χθες ο... Μπράβο. Ναι, εντάξει, έγραψε ό,τι έγραφε αφού μου είχε πει. Έχει αιμονή μαζί σου. Ποιος ο... Μου λέει να τον προσέχεις, σε κυνηγάει. Σε ψάχνει πότε πας, πότε κάνεις, πότε δείχνεις. Να σου πω, παραπέμπεται στο κακούργημα. Νομίζω στο... Έτσι μου είπε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Δεν βγήκε απαλλακτικό βούλευμα. Ναι, τέλεια. Καλά, θα αθωωθεί όπως αθώνεται. Μεταξύ για τον... Τι έχω ακούσει, δεν μπορείς να φανταστείς, μιλάμε. Το ξέρω ρε εσύ. Εγώ έχω προσωπική εικόνα. Έδωσε ο παιδόφιλος ο μπαμπάς. Αυτό σου λέω, άμα δεις το βίντεο, θα βάλεις τα κλάματα. Το βίντεο του παιδιού, στο σπίτι του παιδιού. Της... η οποία εξετάστηκε από την... την ανακρίτρια ανηλίκων και μια δικαστική ψυχολόγο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Την... Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι ο διτός θεσμικός ρόλος της ψυχολόγου της Ελλάς, τόσο ως αξιωματικός αλλά και ως ψυχολόγος ιδιώτης, επιτάσσει την τήρηση των πρωτοκόλων και ουδόλως επιτρέπει την τόσο ένθερμη συμμετοχή της σε υποθέσεις τρίτων, στις οποίες έχει υποβάλει και γνωμάτευση, κρίνοντας μάλιστα την ακαταλληλότητα ή μη του αντίδικου γονέα. Κύριε Κουσολή, επιτρέψτε με, μην μου πείτε τίποτα. Επιτρέψτε μου. Αυτό το οποίο δείξατε τώρα. Το τελευταίο κομμάτι με το μικρό ορκωτό δικαστήριο είναι αυτή η περίπτωση που ανέφερα όταν ξεκινήσαμε η εκπομπή. Είναι αυτή ακριβώς η περίπτωση. Την επαναλαμβάνω, ένας άνθρωπος, ένα διαμάντι ανθρώπου, επιστήμονας, ο οποίος απαλλάχθηκε για την πρώτη εντός εισαγωγικών ασέλεια του παιδιού του και μετά η σύζυγός του
με τη βοήθεια αυτής της ψυχολόγου, τον ξαναστέλνουν για ασέλγια δεύτερη φορά στα δικαστήρια. Για το ίδιο παράπτωμα στο δεύτερο παιδί, ενώ στο πρώτο είχε απαλλαχθεί. Με τις ίδιες ακριβώς κατηγορίες. Με το χέρι της ψυχολόγου και δεν ξέρω ποιο άλλο. Θέλω να πω το εξής. Μην με διακόψετε, σας παρακαλώ, γιατί τα έχω πάρει πάρα πολύ και έχω και στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Και κολλείομαι να πω και μια ακόμη αλήθεια. Δεν θα την πω, γιατί θα, πραγματικά θα πάμε όλοι. Δεν θα την πω. Πού θα πάμε? Θέλω όμως να πω κάτι. Θα λάβουμε εξώδικα. Ναι. Συνηθισμένοι είμαστε. Δεν θα την πω. Δεν θα την πω. Θέλω όμως να έχουμε πω. Καλό νομικό επιτέλειο. Αν όλα αυτά, κυρία μου, είναι αλήθεια και αποδειχτούν, που ακούγονται. Τι αν είναι, αν... οι διάλογοι είναι αληθείς, τι λέτε αυτό τώρα, ακριβώς. Τι είναι, αν είναι αληθείς. Ναι, όχι, οι διάλογοι είναι αληθείς, αλλά όπως είπαμε, σεβόμενοι το κμήριος της αθότητος και τα λοιπά. Το έχουμε πει 1500 φορές. Το έχουμε πει 1500 φορές. Μπορεί να το παίζουμε σε σούπερ συνέχεια ότι σεβόμαστε το κμήριος της αθότητος, για να μην έχουμε κουραστεί να το λέμε. Βάλτε ένα σούπερ, παιδιά, τελειώνουμε. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Θέλω λοιπόν να σε κοιτάξεις στα μάτια, γιατί ξέρω τι μας βλέπεις. Ποιος? Ξέρω, η ψυχολόγος. Όχι. Εισαγωγικά. Πού το ξέρεις? Ε, πού το ξέρεις? Σίγουρα μα βλέπει. Δεν θα βλέπει. Σίγουρα θα βλέπει. Και να έχει τον έλεγχο. Θέλω λοιπόν να σε κοιτάξω στα μάτια και να σου πω ένα πράγμα. Αν έχεις παιδιά, πώς θα τα κοιτάξεις στα μάτια? Κύριε Σούρα, συγγνώμη. Αλλά άνθρωποι που κάνουν αντίθετα. Μετά τον κύριο Σούρα, θέλω να πω και εγώ κάτι. Η ψυχολογία είναι μαθηματικά. Ένας άνθρωπος πάγεται και φέρεται χωρίς ενσυναίσθηση με αυτό που του λέτε, ούτε που τον νοιάζει. Θέλω να πω, γιατί για να τον νοιάξει δεν θα τα είχε κάνει. Δύο πράγματα. Τώρα θα τον νοιάξει. Και γιατί υπάρχει κάποιος που λέγεται Πέλεκης. Για την τιμωρία. Πέλεκης. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι και οι πρώτοι έσονται εσχατοί εις απάντηση διαλόγου. Και θέλω να καλέσω το παλιό μου προϊστάμενο φίλο, το Μιχαήλ του Χρυσοχοίδη. Υπουργέ μου, όσο είσαι ακόμα εκεί, στέρισε το δικαίωμα με μια απόφασή σου, χτες όχι αύριο, σε όλους τους επιστήμονες εκεί του Ευαγούς Ιδρύματος της Οδού Πειραιός, τη δυνατότητα να ασκούν ιδιωτικό έργο. Χτες η αστυνομία ανοίξει τον ελληνικό λαό. Δεν είναι μαγαζάκι για κάποιους να συμπληρώνουν την τσέπη τους και να τη συμπλήρωναν με νόμιμο τρόπο, πάει στην ευχή της Παναγίας. Α, το βάλε το αλλά σούπερ, όχι έτσι. Το βάλε το σούπερ. Όχι έτσι. Ωραία. Έλα. Το καλύτερο σούπερ, παιδιά, σε ελληνική εκπομπή. Σεβόμαστε το τεκμήριο της αθότητας, για να μην πολύ το λέω καλό. Συνέχεια. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε. Έχουμε κοντά μας την κυρία Ουρανία Δημακοπούλου, γνωστή ιατροδικαστή. Την ευχαριστώ για την παρουσία της στην εκπομπή. Έχει παρακολουθήσει την εκπομπή από την αρχή. Καλησπέρα, κυρία Δημακοπούλου. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να σε έχω κοντά μας. Γνωρίζω ότι για κάποια προσωπικά προβλήματα, ζητήματα τα οποία έχετε, δεν μπορείτε να είστε παρούσα σήμερα στην εκπομπή. Όμως θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια έτσι, με τη δική σας την επιστημοσύνη σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο και πώς σας φαίνονται όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί για τις ημέρες και τα έργα της συγκεκριμένης ψυχολόγου. Θέλω να προσθέσω και να πω ότι αυτά τα οποία έχουμε ακούσει και έχω ακούσει και εγώ όπως και εσείς. Και πρόβλημα λίγο στο ρεπορτάζ το οποίο έχετε κάνει. Εμείς οι ειδικοί, είτε είμαστε γιατροί, είτε οι ψυχολόγοι, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι όταν αναφέρουμε τη λέξη παιδόφιλο και αφορά έναν πατέρα. Αυτό το οποίο η δική μου εξέταση αυτών των πατεράδων, των μπαμπάδων που έχει γίνει στο ιατρείο μου από το 2022 και των εγγράφων που έχουν μέσα το ένδικο συμβάν, θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τεθεί και είναι σε δημόσιους φορείς, ψυχιάτρους. Έχουν κληθεί να κάνουν ψυχοματρικά τεστ προσωπικότητας, όπως το γνωστό το MBBI. Όλα αυτά τα οποία είναι αρνητικά. Οι εκθέσεις των ψυχολόγων έχουν καταρριφθεί από εκθέσεις ψυχολόγων καθηγητριών πανεπιστημίου και ψυχιάτρων πραγματογνωμόνων, δικαστικών πραγματογνωμόνων. Θέλω λοιπόν να πω ότι αναφερόμενα περιστατικά, τα οποία αναγράφουν αυτές τις ψυχολογικές εκθέσεις, δεν θα μπορούν να τεθούν ως πραγματικά περιστατικά. Η διερεύνηση ενός πραγματικού περιστατικού από τη στιγμή που πηγαίνει μια μητέρα ή ένας άνθρωπος σε ένα γραφείο, υπάρχει ένα ειδικό πρωτόκολλο, το οποίο είναι πρωτόκολλο διαχείρισης διερεύνησης της κακοποίησης των παιδιών. Άρα λοιπόν εκεί μιλάμε για αναφερόμενα περιστατικά, τα οποία τελικά εν τέλει οι εκθέσεις αυτές θα παρουσιάζουν ως τελεσμένα. Το πρωτόκολλο, μισό λεπτό, κυρία Δημακοπούλου, για να καταλάβει ο κόσμος, να τα πούμε απλά. Τι προβλέπει το πρωτόκολλο? Το πρωτόκολλο αρχικά προβλέπει από τη στιγμή που πέρσι στην ευχέρεια ή στην τεθεί υποψία σε έναν ειδικό, ακόμη και ψυχολόγο να πω,
ότι κάποιο παιδί έχει εκοπηθεί, θα πρέπει ουσιαστικά να το δώσει ενώπιον των αρχών και από εκεί και πέρα να ακολουθεί το πρωτόκολλο το οποίο λέει θα έχει εξεταστεί από τον ψυχίατρο. Αν είναι εντός 42 ώρων, θα εξεταστεί από τον ιατροδικαστή, από εκεί και πέρα από τον πέντο ψυχίατρο, από την κοινωνική λειτουργό και όλα αυτά υπό την επίβλεψη των αρχών, δηλαδή εννοώ τη προαναγκαστική πράξη, ενώπιον εισαγγελέων και ανακριτού. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει να δώσω εγώ παράδειγμα μια έκθεση και να αναφέρω βιασμό, εάν δεν έχει ουσιαστικά οι υπόλοιποι ερευνητές συνδράμει σε αυτή την έρευνα. Ωραία. Δεν μπορώ ούτε εγώ, παρόλο που και εγώ είμαι στο κατάλογο πραγματογνωμόνων και είμαι και ιατροδικαστής, και αυτό ισχύει ουσιαστικά βεβαίως και για τους ψυχολόγους, να δίνουν και να πιστοποιούν βιασμό ένα αναφερόμενο περιστατικό το οποίο αναφέρει το περιβάλλον, το μητρικό περιβάλλον. Ναι. Εδώ έχει τελεστεί ένας, θα μου επιτρέψετε με τη μεταφορική έννοια, ένας βίαιος θάνατος της πατρικής φιγούρας από την καθημερινότητα των παιδιών, ακόμα και από την τηλεφωνική επικοινωνία. Οι περισσότερες από τις μητέρες δεν αφήνουν τα παιδιά ούτε στο τηλέφωνο να ακούσουν τον μπαμπά τους. Αυτοί οι μπαμπάδες δεν είναι ασημένοι ότι αυτή τη στιγμή εγώ αναφέρω... Απλά θέλω να αναδείξω αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που υπάρχει στην κοινωνία και θα το δούμε μετά από 5 χρόνια, όταν αυτά τα παιδιά θα είναι πλέον ενήλικες. Ακριβώς, κύριε. Τα περισσότερα από αυτά. Αυτό είναι το μεγάλο δυστύχημα. Για αυτά τα παιδιά λοιπόν εμείς παλεύουμε, για αυτά τα παιδιά λοιπόν εμείς μαχόμαστε, για αυτά τα παιδιά λοιπόν εμείς αφιερώνουμε ώρες δημοσιογραφικής έρευνας, για αυτά τα παιδιά λοιπόν εμείς παράσχουμε αυτό το δημοσιογραφικό προϊόν. Σε αυτά τα παιδιά, σε αυτές τις ψυχούλες αφιερώνουμε αυτές τις εκπομπές και αυτό τον κύκλο εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει και ο οποίος θα συνεχιστεί. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θέλω να σας ευχαριστήσω για έναν διπλό λόγο. Και επιτρέψτε μου να το πω. Είστε ένα πρόσωπο το οποίο, με το οποίο εντός εισαγωγικών είχαμε συγκρουστεί πάρα πολύ για την υπόθεση, την άλλη υπόθεση της Πάτρας. Όμως, γνωρίζετε και εσείς ότι οι όποιες κρίσεις οι δικές μου έγιναν στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας. Και σας το είπα και κατηδίαν, γιατί ήρθατε ως μάρτυρες και καταθέσατε στην προσωρινή διαταγή υπέρ ημών, ότι είστε ένα πρόσωπο το οποίο, αν μη τι άλλο, φοράτε παντελόνια, πολλά περισσότερα παντελόνια, σε σχέση με κάποιους άλλους συναδέλφους σας. Και γνωρίζω επίσης ότι μετά από αυτή την απόφαση την οποία πήρατε, λάβατε διάφορα περίεργα μηνύματα από εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι το παίζουν, συνηθίζουν να το παίζουν, τιμητές της αλήθειας. Δεσμεύομαι λοιπόν δημοσίως ότι σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές θα είστε κοντά μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας καληνυχτήσω. Θα μου επιτρέψετε και εγώ να σας ευχαριστήσω, αλλά από εκεί και πέρα να πω ότι εγώ γενικά και σαν άνθρωπος και σαν επιστήμονας δεν έχω εχθρούς. Συνεπώς εσείς ποτέ δεν ήσασταν εχθρός μου. Ούτε σας είδαμε αυτή την όψη. Όχι, γιατί πολλοί το χρησιμοποιούν, ξέρετε, κυρία Δημακόπουλου, έτσι. Θέλω να πω και έχω λέει το εξής, ότι και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, είτε ως πραγματογνώμονας που ήταν πάλι παιδιά στην υπόθεση, είτε τα τέμπη που είναι πάλι παιδιά στην υπόθεση, είτε η εν λόγω υπόθεση, όπου ουσιαστικά πάλι μιλάμε για παιδιά. Η επιστήμη δεν μπορεί παρά να είναι παρούσα και ουσιαστικά εγώ, όποτε έχω κληθεί, είμαι υπέρ των πλευρών της κοινωνίας και τάσσομαι υπέρ αυτού. Ωραία. Άρα, οποιαδήποτε διαμάχη μεταξύ μας δεν υπήρχε, δεν υπήρχε. Και από εκεί και πέρα δεν είναι ούτε προσωπικό το θέμα, είναι κοινωνικό το θέμα. Είναι κοινωνικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε επόμενη εκπομπή θα είστε κοντά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εξαιρετική. Όχι, γιατί ξέρεις, πολλοί αγίοι μου το χρησιμοποίησαν. Χρησιμοποίησαν, δηλαδή, επειδή εγώ όντως στην κυρία Δημακοπούλου και σε άλλους έχω κάνει πολύ σκληρή κριτική. Μέσα στα πλαίσια της δημοσιογραφικής έρευνας, την οποία το χρησιμοποίησαν και φτάσαν στο σημείο να λένε διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι της παρούσης. Ενδεχομένως σε μέλλοντα χρόνο να τα επικαλεστώ και να τα χρησιμοποιήσω όλα αυτά για να μην νομίζουν ότι ο κύριος, ο υποφαινόμενος, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και δεν έχει καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ηθικής και επιστημονικής συγκρότησης του ανθρώπου. Λοιπόν. Και από την εκφορά του λόγου. Λοιπόν, πάμε στην υπόθεση τώρα, γιατί έχουμε κοντά μας ένα ακόμα θύμα της εν λόγω ψυχολόγου, όπως καταγγέλει ο ίδιος. Ο κύριος Πάνος, δεν είναι το πραγματικό του όνομα. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός ουσιαστικά βιώνει μια αποξένωση από το παιδί του εξαιτίας των γνωματεύσεων. Η γνωμάτευση της κυρίας ψυχολόγου δεν τον κατηγόρησε ευτυχώς για ασέλγεια, αλλά είπε ότι ο κύριος Πάνος έδινε μπουνίτσες στο προσωπάκι του παιδιού του και ότι το φύλαγε στο στόμα κατά δήλωση της μαμάς του παιδιού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή.
Εγώ έχω έρθει εδώ για να μιλήσω σαν κοινωνικό ζήτημα με αυτό που συμβαίνει και όχι τόσο για την προσωπική μου εμπειρία. Παρ' όλα αυτά θα σας πω δύο λόγια. Εγώ είχα μια άρρηστη σχέση με το παιδί μου. Το έβλεπα μέρα παραμέρα σχεδόν. Μέχρι που κάποια στιγμή εντελώς ξαφνικά εμφανίστηκε μια ψυχολόγος, εν πάση περιπτώσει. Άλλαξε η μαμά δικηγόρο και εντελώς ξαφνικά μου ήρθε ένα εξώδικο ότι εγώ είμαι κακοποιητής, ότι θα πάμε εκεί για να βοηθηθούμε, για να δούμε γιατί αρνείται το παιδί να έρθει σε μένα να με δει πάλι εντελώς ξαφνικά. Μέσα στο εξώδικο δεν έγραφε ούτε πού είναι η έδρα της, ούτε τίποτα. Η γνωστή ψυχολόγος, έτσι. Προφανώς η γνωστή ψυχολόγος, ναι. Απλά δεν μπορώ να πω το όνομά της. Ούτε εμείς μπορούμε να το πούμε πλέον, γιατί υπάρχει, για και υπάρχει δικαστική απόφαση. Εκεί ήμουν να πάνω μαζί σου. Εν πάση περιπτώσει, είδε το παιδί. Εκείνη την ημέρα εγώ είχα πάει με κάποιο γνωστό μου, σαν μάρτυρα, στο γραφείο της. Έμαθα από το Google, ας πούμε, ψάχνα να βρω τη διεύθυνσή της. Δεν απάντησε σε τηλεφωνικές μου κλήσεις ποτέ, παρά έμεινε στο να μου απαντήσει σε ένα μήνυμα, σε ένα SMS, πολύ αργά το βράδυ, 9-9.30 ώρα, που μου έλεγε θα σας καλέσω αύριο. Ήταν βέβαια πολύ αργά, γιατί υποτίθεται ότι είδε ήδη το παιδί. Την επόμενη μέρα μίλησα μαζί της, να της διαμαρτυρηθώ, ότι από πού και ως πού, ας πούμε, είδε το παιδί, σε ένα καθεστώς επιμέλειας μάλιστα, και για ποιο λόγο είδε το παιδί μου. Μου είπε ότι προσπαθεί να δώσει λύση και ότι θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά της και θέλει να με επανενώσει, εν πάση περιπτώσει, με το παιδί μου. Ναι. Και εγώ την ενημέρωσα ότι πριν από μια εβδομάδα το παιδί ήταν σπίτι μου. Κάτι που φάνηκε να μην γνωρίζει. Είχα την τύχη, εν πάση περιπτώσει, να έχω απευθυνθεί σε ένα πολύ καλό δικηγόρο, τον Δημήτρη τον Κακόγιανο και τη Χάρη στη Λεκαία. Με κατεύθυναν με σωστούς χειρισμούς. Μου είπαν τι να κάνουμε, μου είπαν όλα αυτά που γίνονται και με προετοίμασαν για το τι ακολουθεί. Και πράγματι έπεσαν σε όλα μέσα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, υπάρχει ένας δρόμος που ένας γονιός διαλέγει την αντιδικία με σκοπό να τα πάρει όλα. Δυστυχώς για αυτή, για την ψυχολόγο αναφέρομαι, όταν την ενημέρωσα εγώ για όλα αυτά την επόμενη μέρα στο τηλέφωνο, με ενημέρωσε μάλλον να θελά της ότι σκοπός της είναι να κάνει καλά τη δουλειά της. Ναι, ναι. Και φυσικά, ναι, και με ενημέρωσε ότι κάλεσε και το τμήμα, το αστυνομικό τμήμα που είχαμε μεταβεί για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ, πόσοι ψυχολόγοι παίρνουν σε αστυνομικά τμήματα. Δεν ξέρω. Έχει δικαίωμα. Δηλαδή... Έχει δικαίωμα. Δεν ξέρω, έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα ο ψυχολόγος να καλέσει. Όχι, έχει δικαίωμα. Έχω δικαίωμα εγώ σαν ψυχίατρος να καλέσω, να πάω σε για παραβίαση. Έχει δικαίωμα. Την ίδια μέρα. Αφού ήταν υποδιευθυντής και ήταν αρχηγός της σειράς. Άρα αυτό... Κατάχρηση εξουσίας. Κατάχρηση εξουσίας. Εκτός αν τους έγραφε καμιά νεωρωτική. Εκτός αν εκμεταλλεύτηκε την αστυνομική της ιδιότητα. Άρα θα πρέπει να μας εξηγήσει κι άλλο ένα πράγμα. Για να δείτε, γιατί έρχεται το άλλο με το άλλο. Δρά ως δημόσιος υπάλληλος, παύλα αστυνομικός, μη ψυχολόγος ή ως μια ιδιότητα ψυχολόγος. Ή όλα μαζί, όπου τη συμφέρει και όπου δεν τη συμφέρει. Νομίζω ότι μπορεί να βάζει πολλά καπέλα. Υπογράφει γνωματεύσεις και καταθέτει στα δικαστήρια αρχίζοντας ότι είμαι το βαθμό της ελληνικής αστυνομίας. Ακόμα και αν η γνωμάτευση προέρχεται από το ιδιωτικό της γιατρείο. Επικαλείται δηλαδή την δημόσια. Απαντήστε μου σε αυτό. Την δημόσια εξουσία που έχει. Άρα κάνει κατάθεση. Μα δεν μπορεί να είναι ιδιωτική αυτές οι δημόσια γνωμάτευση. Κατάθεση στο δικαστήριο πάντως. Ιδιωτικού έργου. Παρ' όλα αυτά εκμεταλλεύεται τη δημόσια εξουσία. Τη δημόσια εξουσία. Έχετε καταλάβει κάτι. Ο μάρτυρας πάει στο δικαστήριο, παραδίδει ταυτότητα. Δίνει στοιχεία. Δίνει στοιχεία. Δεν είναι στοιχεία. Οι αστυνομικοί όλοι έχουν μια ταυτότητα την υπηρεσιακή. Δεν υπάρχει πολιτική ταυτότητα. Έχει όνομα, επώνυμο, βαθμό. Άρα λοιπόν. Κύριε Κατερινό, άρα προτάσετε εδώ. Σε υπόθεση που χειρίστηκε. Η επαγγελματική ιδιότητα. Είχε τόσο θράσος η συγκεκριμένη ψυχολόγος, η οποία διαφώνησε με τον επίσημο συνάδελφό σας. Που είναι στο ανηλίκον στην Γαδά. Λοιπόν, αυτό... Γιατί μπορεί να ήταν κατώτερο στο βαθμό και δεν ναι, ήταν πτήσιο ψυχολόγος. Αυτός όμως εξέτασε το παιδί σύμφωνα με τον νόμο σώφηλε
Και σωστά εξέδωσε την άρα ομάδα. Άρα εδώ έχουμε ένα καινούργιο στοιχείο. Και υποτιμούσε τον συνάδελφό σας. Κόψτους το βήχα όλων. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εδώ προσέξτε κάτι. Ξέρετε τι αναδεικνύεται μέσω της συζήτησης την οποία κάνουμε. Και σας παρακολουθώ με πολύ προσοχή. Ότι ουσιαστικά αυτή η κυρία, με την ιδιότητά της ως ιδιώτης... Έκανε κατάχρηση εξής. Ιδιώτης, ιδιώτευε κιόλας. Στρεφόταν και κατά της επίσημης υπηρεσίας της. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Εγώ έχω πρακτικά, μπορώ να το αποδείξω αυτό. Λοιπόν, που είναι λόγος ανάκλησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου. Βεβαίως. Γιατί προϋπόθεση για τη λήψη άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου είναι το ιδιωτικό έργο να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα καθήκοντά σου ως δημοσίου υπαλλήλου. Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι. Θέλω κυρία Χρυσικάκη, γιατί θα δώσω το λόγο στην κυρία Πούλιου για να μας πει την ιστορία, γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστική η ιστορία η δική σας. Εσείς μεταξύ άλλων εκπροσωπείτε μια οικογένεια, αλλά και μια γιαγιά η οποία κατηγορήθηκε, αθώθηκε, αν δεν απατώμε. Την έστειλε στον τάφο η συγκεκριμένη ψυχολόγος. Θα μας τα πείτε. Πριν όμως τα δούμε όλα αυτά και μας πείτε αυτή την ιστορία, θέλω να δούμε παρακαλώ το βίντεο 32, γιατί. Καταλαβαίνετε, τώρα βλέπετε διαλόγους, ακούγονται, ανοίγουν στόματα, έχουμε καταγγελίες. Πάμε όμως να δούμε, παρακαλώ, τι λένε οι επίσημες δικαστικές αποφάσεις, οι επίσημες δικαστικές αποφάσεις, σε ό,τι αφορά τις ενέργειες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε η συγκεκριμένη ψυχολόγος. Δεν τα λέω εγώ οι καταγγέλλοντες ή οι προσκεκλημένοι, τα λένε τα ίδια τα δικαστήρια, τα ίδια τα βουλεύματα, οι ίδιες οι δικαστικές αποφάσεις. Ρίξτε το συγκεκριμένο βίντεο. Οι ανοιχτές υποθέσεις συνεχίζουν την έρευνα για το καταγγελόμενο κύκλωμα ψευδών γνωματεύσεων που φέρεται να έστεινε κατηγορίες εναντίον πατεράδων προκειμένου οι μητέρες πελάτες να κερδίζουν στο ακροατήριο την επιμέλεια των τέκνων τους. Εκ των πρωταγωνιστών του συγκεκριμένου κυκλώματος φέρεται να είναι ψυχολόγος, αξιωματικός της Ελλάς, η οποία διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Η εκπομπή φέρνει στο φως της δημοσιότητας ντοκουμέντα φωτιά. Συγκεκριμένα, δικαστικές αποφάσεις που αθωώνουν πατεράδες, για τους οποίους η καταγγελόμενη ψυχολόγος σε γνωμάτευσή της ανέφερε πως κακοποιούσαν τα παιδιά τους, καθώς και δικαστικές κρίσεις για τον ρόλο της συγκεκριμένης ψυχολόγου. Οι αποφάσεις αυτές ουσιαστικά καταρρύπτουν το αφήγημα της αξιωματικού της Ελλάς και είναι άκρος αποκαλυπτικές για το τι συνέβαινε τόσο καιρό. Δείτε, σε απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου με κατηγορούμενο πατέρα, αναφέρεται η αρχική γνωμάτευση επιστημονική άποψη της ψυχολόγου, η οποία κατέληγε πως το παιδί είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά. Εν κατακλείδη κατά την άποψη της... Η κλινική εικόνα της και η κλινική της εκτίμηση βάσει της ψυχοθεραπευτικής συνεργασίας και κατά την κρίση της ψυχολόγου συνάδουν με τη συμπτωματολογία παιδιού που έχει εκτεθεί σε τραυματικά βιώματα σεξουαλικής παραβίασης. Όμως το δικαστήριο, στο τελικό σκεπτικό του, αποφάνθηκε πως κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και ήταν ψευδές. Τέλος, η ψυχολόγο... ασχολήθηκε με την ανήλικη αρκετά όψιμα όταν ήδη η ανήλικη ευρισκόταν στην οικία και υπό την επίδραση της μητρός της, ενώ και η έρευνά της περιορίστηκε μόνο στις συναντήσεις της με το παιδί και στην ενημέρωσή της από την πολιτικό συνάγουσα, χωρίς να έχει συναντήσει καθόλου τον κατηγορούμενο και κυρίως χωρίς να έχει δει τον τελευταίο μαζί με το παιδί. Έτσι, οι όποιες κρίσεις της ελέγχονται ως επισφαλείς και δεν προσφέρουν απόδειξη περί της δίθεν εγκληματικής συμπεριφοράς του κατηγορουμένου. Το ίδιο σκεπτικό υιοθέτησε και ο Άριος Πάγος και ο πατέρας τελικά αθώθηκε. Σε άλλη αθωωτική απόφαση, υπέρ ενός πατέρα εντοπίζεται το εξής όσον αφορά τις πρακτικές της καταγγελόμενης ψυχολόγου. Η εν λόγω ψυχολόγος, πέραν των συνεδριών που έχει πραγματοποιήσει κατά τα προϋτεθέντα με τις ανήλικες, έχει πραγματοποιήσει και συνεδρίες με την καταγγέλουσα μητέρα, ουδέποτε ωστόσο κάλεσε και ουδέποτε εξετάστηκε από αυτήν και αλτέρα πάρς, ήτι εν προκειμένου κατηγορούμενος, γεγονός που δεν συνάδει επί της ουσίας με τους κανόνες δεοντολογίας του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων και του EFPA. Το δικαστήριο στο σκεπτικό του έλαβε υπόψη του και άλλες δικαστικές κρίσεις για τη συγκεκριμένη ψυχολόγο που αναδείκνυαν και αυτές τον αντιεπιστημονικό της ρόλο, την παραβίαση κάθε κανόνα δεοντολογίας, καθώς και το μη νόμιμο της εμπλοκής της στις υποθέσεις αυτές. Χαρακτηριστικό είναι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο συντάχθηκε έπειτα από καταγγελία για τη συγκεκριμένη ψυχολόγο, το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η αξιωματικός της Ελλάς έχει παραβιάσει τους κανόνες δεοντολογίας. Η εν λόγω ψυχολόγος σε όμως με την εξεταζόμενη περίπτωση έχει παραβεί τους κανόνες δεοντολογίας του λειτουργήματος της, υποβάλλοντας κλειστού τύπου ερωτήσεις με κατευθυντικό τρόπο που αποσκοπούν όχι στην εκμεύση αλλά στην απόσπαση συγκεκριμένου περιεχομένου απαντήσεων, ενίοτε επιτρέποντας την παρουσία και του καταμετρήματος
αμυνητή γονέα κατά την εξέταση του ανηλίκου. Επισημαίνεται μάλιστα και το άτοπο της πραγματοποίησης συνεδριών λίγο πριν την πραγματοποίηση συνάντησης του ανηλίκου με τον οριστέντα πραγματογνώμονα, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέβη, όπου κάθον χρόνο η παρουσία και η επικοινωνία με τον πατέρα ήταν εν της πράγμαση αποκλεισμένη. Ακόμα μια δικαστική απόφαση που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει εκδοθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το 2022. Το δικαστήριο στο σκεπτικό του, όπου τελικά αθωώνει τον κατηγορούμενο πατέρα, αναφέρει. Η μητέρα διέκοψε την ψυχολογική θεραπεία των παιδιών από παιδοψυχολόγο που τα παρακολουθούσε για να την αναθέσει με υπόδειξη του δικηγόρου της στη ψυχολόγο και όχι παιδοψυχίατρο, με μοναδικό σκοπό με τη συνδρομή της τελευταίας να δημιουργήσουν νέες αποδείξεις υποστηρικτικές των ισχυρισμών της μητέρας, διαψεύδοντας και ακυρώνοντας όσα τα παιδιά υποστήριζαν. Δείτε και κάτι ακόμα. Σε εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων για την επιμέλεια ενός άλλου παιδιού, το δικαστήριο στο σκεπτικό του υπέρ του πατέρα αναφέρεται και εδώ σε μία αξιόπιστη αξιολόγηση, την οποία έχει εκδώσει η καταγγελόμενη ψυχολόγος. Επίσης, προσκομίζει την από ψυχολογική έκθεση τη, στην οποία απευθύνθηκε η καθής προκειμένου να αξιολογήσει την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση της κόρης της και να δοθεί η κατάλληλη συμβουλευτική καθοδήγηση για τη διαχείριση των συναισθηματικών δυσκολιών και αγχωδών εκδηλώσεων που παρουσιάζει η ανήλικη, με την οποία ήρθε σε επαφή 2 φορές προκειμένου να την αξιολογήσει. Η παραπάνω αξιολόγηση δεν κρίνεται αξιόπιστη εφόσον σύμφωνα με τα ανωτέρω πιθανολογούμενα πραγματικά περιστατικά, η παρουσία της μητέρας κατά την επικοινωνία του ετούντος με την ανήλικη κόρη τους κάθε άλλο παρά ουδέτερη και διακριτική είναι. Υπενθυμίζεται πως το καταγγελόμενο κύκλωμα στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται εκτός από ψυχολόγους, δικηγόροι αλλά και δικαστική λειτουργή, αποκαλούσε όλους αυτούς τους πατεράδες που αθωώθηκαν παιδόφιλους. Τα συμπεράσματα δικά σας. Τα συμπεράσματα δικά σας, τα συμπεράσματα δικά μας, τα συμπεράσματα δικά σας, φίλοι τηλεθεατές, τα συμπεράσματα, τελικός κριτής όλων είναι η ελληνική δικαιοσύνη, αλλά και η κοινωνία, το κοινό το οποίο μας βλέπει, βγάζει και εκείνο τα δικά του συμπεράσματα. Μου επιτρέψετε να πω όμως ότι η ντροπή δεν είναι δική μας, είναι δική της και μόνον. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πάνο, δεν του έδωσα πολύ το λόγο. Κύριε Πάνο, θα σας έχω σε επόμενη εκπομπή, γιατί με πιέζει δυστυχώς πάρα πολύ ο χρόνος, ήδη έχουμε κάνει υπέρβαση. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι. Να πω μόνο αυτό, ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη βίας από όποιο δικαστήριο ή παιδοψυχιατρική δημόσιο φορέα υπήρξε. Και θέλω να πω σε αυτή την ψυχολόγο ότι απέτυχε στη δική μου περίπτωση και ενδεχομένως και σε πολλούς ακόμα. Και όσο έχει αυτή το τεκμήριο της αθωότητας, άλλο τόσο το έχουν οι γονείς εκεί έξω. Και θα πρέπει τελικά κάποιος να νομοθετήσει σωστά και να εφαρμόσει αυτό το νόμο. Δεν μπορεί να αφήνουμε παιδιά ορφανά από ζωντανούς γονείς. Είναι αμαρτία, είναι κρίμα, το γνωρίζουν, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Κάποιος πρέπει να το τολμήσει. Το τολμάμε εμείς και νομίζω ότι θα το τολμήσουν και πολιτεία όλοι όσοι... πρέπει να το τολμήσει. Η πολιτεία, φυσικά. Όχι εσείς, εμείς δεν ούτε είμαστε, εμείς. Η πολιτεία. Πολιτεία. Εμείς αναφορά κάνουμε. Κυρία Πούλιου, να ακούσουμε με πολύ προσοχή. Κύριε Πάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πούλιου, τη δική σας την υπόθεση, γιατί δυστυχώς η εντολέα σας έφυγε από τη ζωή. Έτσι. Εξαιτίας η μητέρα του πατέρα που εκπροσωπώ, έναν άτυχο πατέρα που μετά από ένα επεισοδιακό διαζύγιο, η μητέρα επέλεξε τον δρόμο της απομόνωσης των δύο ανήλικων κοριτσιών της από τον πατέρα. Στην προσπάθειά της αυτή, μετά από κάποιο σημείο το 14, εμφανίζεται και η συγκεκριμένη ψυχολόγος. Καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ για την έρευνα που κάνετε. Ευχαριστώ. Και να επισημάνω ότι χάρη στη δικιά σας πρώτη εκπομπή που ασχοληθήκατε για τη συγκεκριμένη ψυχολόγο, καταλάβαμε και εμείς και είδαμε κοινά σημεία ότι είναι η ίδια και ότι εμπλέκεται τελικά σε εκατοντάδες υποθέσεις. Έχουμε πάνω από 1000 καταγγελίες. Και μάλιστα ήδη ετοιμαζόμαστε και εμείς να καταθέσουμε σχετικά μηνυτήρια αναφορά για την κακοποίηση των παιδιών, που θα σας εξηγήσω ποια είναι αυτή που σίγουρα έχει συντελεστεί σύμφωνα κιόλας και με παιδοψυχιάτρους που είναι αρμόδιοι και έχουν εξετάσει τα συγκεκριμένα παιδιά. Το 14 λοιπόν εμφανίζεται συγκεκριμένη ψυχολόγος να συνδράμει την ασυνείδητη, θα τη χαρακτηρίσω, μητέρα, η οποία έστησε όλο αυτό το σκηνικό κατά του πατέρα, ώστε να τον απομονώσει από τα παιδιά. Βέβαια, όσον αφορά τον πατέρα, η συγκεκριμένη ψυχολόγος αναφερόταν ότι μπορεί να τα βλέπει τα παιδιά, αλλά πολύ ελάχιστα, γιατί έχουν κάποια φοβία δήθεν στο πρόσωπό του, ενώ οι σχέσεις τους ήταν άριστες μέχρι τότε. Έτσι τα βλέπει μόνο την Κυριακή για 2 ώρες σε μια παιδική χαρά υπό την επίβλεψη της μητέρας. Αυτή ήταν η επικοινωνία του πατέρα.
Τότε, σαν επισκέπτης δηλαδή. Τότε λοιπόν, αποφάσισε η γιαγιά με τον παππού που είχαν στερηθεί τα παιδιά και τα αγαπούσαν πάρα πολύ να κάνουν ξεχωριστά. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων βλέπουν τα παιδιά. Και πράγματι βγαίνει μια απόφαση που τους επιτρέπει να βλέπουν Σαββατοκύριακα τα εγγόνια τους. Μόλις βγήκε η απόφαση, Ιούνιο βγήκε η απόφαση, Αύγουστο η μητέρα κατήγγειλε τη γιαγιά για ασέλγια. Για ασέλγια τη γιαγιά. Γιαγιά κατά της εγγονής. Όπως καταλαβαίνετε, το σοκ ήταν μεγάλο. Παρά τα αυτά, παραπέμφθηκε η γιαγιά. Παραπέμφθηκε η γιαγιά. Παραπέμφθηκε και βοηθός σε όλη αυτή την ποινική διαδικασία που πέρασε η γιαγιά ήταν η ψυχολόγος της ελληνικής αστυνομίας. Η οποία γνωμάτευσε και το παιδί είχε ασελγήσει, είχε πιστεύει ασέλγιας. Δεν μιλούσε καθαρά για ασέλγια. Υπήρχαν ενδείξεις. Τι έλεγε. Ενδείξεις, ναι. Νυχτερινή ενούρηση, φοβάται την γιαγιά. Εγώ έχω να σας πω όμως το εξής. Ο αρμόδιος που εξέτασε της αστυνομίας ψυχολόγος, κατά την καταγγελία που έκανε η μητέρα, βρήκε ένα χαρούμενο παιδί. Έτσι το περιγράφει. Και το ένα το παιδί και το δεύτερο μεγαλύτερο παιδί, το οποίο δεν δέχτηκε να πει ψέματα, γιατί ήταν και μεγαλύτεροι οι άλλοι οι ανήλικοι, δεν καταφέραν να τη χειραγωγήσουν, να το πω έτσι. Την μικρή που καταφέραν να τη χειραγωγήσουν, και δεν τα λέω εγώ αυτά, κατόπιν ζητήσαμε με τη μάμα μας και διορίστηκε ειδικός παιδοψυχίατρος από το δικαστήριο, ο οποίος τι λέει, ότι όλα αυτά δεν είναι αληθινά γεγονότα και υποβλήθηκε το παιδί. Αυτά πρέπει να ερευνήσει η γιαγιά. Παρ' όλα αυτά καταδικάστηκε. Η γιαγιά τι έγινε. Η γιαγιά καταδικάστηκε στον πρώτο βαθμό, στον δεύτερο βαθμό καταδικάστηκε. Παρόλο το παιδοψυχίατρο. Και φτάσαμε στον Άριο Πάγου να δικαιωθεί αυτή η γιαγιά και έχω να σας πω ότι μετά την πρώτη της καταδίκη δεν μπορούσε και η ίδια να το πιστέψει. Και στερήθηκε τα εγγόνια της και κατηγορούταν με μια απαξιωτική κατηγορία. Δεν υπάρχει πιο απαξιωτική κατηγορία από αυτή. Ασέλγια. Πώς το βγάλεις αυτό από πάνω σου. Ακριβώς. Δεν μπόρεσε να το βγάλει. Δυστυχώς και προσβλήθηκε από καρκίνο. Και πέθανε. Και μετά την έκδοση της αποφάσεως του Αρείου Πάγου, ευτυχώς δηλαδή δικαιώθηκε και απαλλάχτηκε. Δικαιώθηκε όσο ήταν εν ζωή η γυναίκα. Όσο ήταν εν ζωή και. Αλλά τι να το κάνεις όταν έχεις χάσει τα εγγόνια σου. Ακριβώς. Τι να το δεν το άντεχε. Καλά, καταδικάστηκε και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Στον πρώτο βαθμό και στο δεύτερο, διότι ερχόταν αυτή η κυρία, σε εισαγωγικά το κυρία. Στα δικαστήρια και κατέθεται με την ιδιότητά της ως αξιωματικού. Ως αξιωματικού της Ελλάς που μάλιστα τον είχε υφιστάμενο το συνάδελφό της που διαφωνούσε μαζί της. Αυτό... Γιατί το λέω αυτό. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Κουσούλα. Γιατί ο ψυχολόγος της αστυνομίας που παραβρίσκονταν κατά την εξέταση του φερόμενου ανήλικου θύματος βρήκε ένα χαρούμενο παιδί και περιποιημένο. Και ξαφνικά υπάρχει μία γνωμοδότηση της συγκεκριμένης ψυχολόγου, της η οποία όπως σας προείπα, αναρμοδίως της εξέδιδε και θα πρέπει να το εξετάσει αυτή τη δικαιοσύνη. Μα τι λες τώρα. Βρήκε ένα παιδί σε κακή κατάσταση. Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη σε αυτές τις δύο δίκες, στον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό. Και τη ρωτούσα στα δικαστήρια. Δεν υπήρχε. Κυρία ψυχολόγε της ελληνικής αστυνομίας, πώς εξηγείτε ότι ο συνάδελφός σας στην ίδια υπηρεσία που υπηρετείτε το παιδί το βρίσκει ψυχικά υγιέστατο και χαρούμενο παιδί και εσείς με κατάθλιψη, με νυχτερινή ενούρηση, με πολλά ψυχικά τραύματα. Προσπαθούσε δηλαδή να στοιχειοθετήσει την κατηγορία της ασέλγειας. Αυτά δικαιολογήσει την αμφίβολη. Αυτό είναι ότι την πιστέψανε. Φτάσαμε στον Άριο Πάγου για να δικαιωθεί αυτή την γιαγιά. Δικαιώθηκε η γιαγιά και πέθανε από την πίκρα της. Πέρα από την πίκρα που πέθανε όμως η γιαγιά, υπάρχει και μια άλλη τραγωδία εδώ. Αυτά τα παιδιά είναι αποξηνωμένα από τον πατέρα από το 2014. Δεν μπορεί να γυρίσουν πίσω. 10 χρόνια. Τώρα, μετά 10 από 10 χρόνια. 10 χρόνια. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε. Και επίσης να σας πω ότι τα συγκεκριμένα που σας αναφέρω τώρα έχουν καταγγελθεί από τη γιαγιά και στην Ένωση Ψυχολόγων. Ναι, ναι, εντάξει. Που γνωμοδότησε σχετικά. Στην ανύπαρκτη Ένωση Ψυχολόγων. Αυτή είναι αξιωματικό αυτό. Και φυσικά υπάρχει και μηνυτήρη αναφορά κατά τη μητέρα, γιατί αυτή είναι η μητέρα, σε εισαγωγικά μητέρα, ασυνείδητη μητέρα το λέω, γιατί πρώτα αυτή η μητέρα κακοποίησε τα παιδιά τη. Και μετά τη γιαγιά και τον πατέρα των παιδιών. Λοιπόν. Θα ήθελα να πω και το εξής, ότι πέρα από την ποινική απαξία όλων αυτών των αδικημάτων που ακούγονται εδώ στην εκπομπή σας από όλες τις υποθέσεις, υπάρχει και η αστική επέκταση των υποθέσεων αυτών. Μία μάνα ή πατέρας που ενεργεί έτσι, δηλαδή στείλει υποθέσεις με μία ψυχολόγο της αστυνομίας,
θα πρέπει να εξεταστεί αν μπορούν να έχουν και την επιμέλεια και την κεδημονία ακόμα, τη γονική μέρημνα ακόμα. Θα δείτε, ποιος θα το αποφασίσει. Θα δείτε κι άλλα. Θα δείτε κι άλλα. Είναι ακατάλληλοι. Είναι εγκληματίες, δεν είναι ακατάλληλοι. Κύριε Κουσουλέ, το λέω για να το ακούσουν όλοι αυτοί. Λοιπόν, έχουν οι αντικειμένοι και τα θύματα. Υπάρχει διάταξη στον αστικό κώδικα μετά από την τελευταία τροποποίηση που έγινε, που μπορεί να φερθεί μέχρι τη γονική μέρημνα από τέτοιους γονείς. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μάρκου. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον κύριο Τάτσι, την κυρία Πούλη, τον κύριο Σούρα. Ναταλή Θανάση, σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζεται η έρευνα την ερχόμενη εβδομάδα. Θα έρθουμε με νέες αποκαλύψεις και θα δείτε λοιπόν και άλλα ωραία διαμαντάκια τα οποία έχουμε στη φαρέτρα μας σε ό,τι αφορά τις ημέρες και τα έργα και νέους διαλόγους. Γιατί όπως είπαμε, είναι θέμα τιμής και είναι απλό θέμα τιμής. Είναι θέμα για την κοινωνία. Είναι θέμα για τα παιδιά μας. Είναι τα παιδιά τα οποία είναι το μέλλον. Και δυστυχώς, μεγαλώνοντας προβληματικά παιδιά, κανείς δεν μπορεί να είναι χαρούμενος. Γιατί αυτά τα παιδιά, όταν αποξενώνονται από τον ένα τον άλλο γονέα, καταλήγουν να είναι προβληματικά. Και μετά μιλάμε και κάνουμε λόγο για εφηβική έξαρση βίας, για παιδική εγκληματικότητα και όλα αυτά τα οποία συναντάμε μέσω του ρεπορτάζ. Καλό σας βράδυ. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό ξημέρωμα.